Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι, χίλιες επτά είναι. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι. Καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι επτά είναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πετάξει μαζί σου σε κάθε φιλί σου. Σ' αγαπώ. Μαρούσκα! Έχω Μαρούσκα! Δα μαμά! Κόψε μου δύο πιπερίτσες κόκκινες! Δα μαμά! Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φιλί σου. Σ' αγαπώ. Μη μου θυμώνεις. Θυμίσου πως είμαι μαζί σου. Σ' αγαπώ. Έχω πετάξει μαζί σου με τον φίλο. Έλα, ρίξτες μέσα. Μέσα. Ναι, ναι. Μόλις πάρω μια βράση θα τις βγάλω. Μην το κάψω το παιδί μου. Πω, πω. Κύριο Μίλτο, τρελαθεί με το φαϊ που το ετοιμάζεις, μαμά. Οι σουπιές με τις ελιές είναι το αγαπημένο του φαγητό. Δεν θυμάσαι που σε έστειλα στην Αθήνα και του πήγες μια κατσαρόλα ολόκληρη? Πώς δεν θυμάμαι. Όλο το αεροπλάνο μύριζε σουπιές. Και όλοι ρωτούσαν αεροσυνοδό τι μυρίζει. Δεν βγάζεις τώρα πιπέριτσες, μάμα? Ναι. Τέλειωσες μέσα? Ντα, έχω στρώσει μόνο κρεβάτια. Μόνο τα κρεβάτια έχεις στρώσει? Κάτσε μάμα να βάλω ελληνικά στη σειρά. Έχω στρώσει όλα, μόνο τα κρεβάτια δεν έχω στρώσει. Άντε και με λαχτάρισες. Πάει με τέλειωσέ τα γιατί όπου να είναι και θα έρθουν. Μαμά, να σε ρωτήσω. Ναι, τι θες τώρα, ελιά, Ναι. Η γυναίκα του Μίλτου δεν έχει ξανάρθει χωριό, Όχι, πού να προλάβουν με τόσες δουλειές που έχει ο Μίλτος. Τρία χρόνια πάνε που είναι παντρεμένοι και ταξίδια του Μίλτος δεν έχουν πάει ακόμα. Μου χασάλι, δεν θα μου φτάσω. Μία, μάμα. Είναι καλή κοπέλα αυτή. Θάλια. Θα αυτή. Ναι, Θάλια. Εσά πως την γνώρισα, στο γάμο την είδα πρώτη φορά. Τι θα προλάβεις να πεις στο γάμο? Κάτι, άσε το κουβεντόλο, άσε τις ελιές. Να, μία, μία, πήγαινε, πήγαινε να τελειώσεις το κρεβάτι. Να, άντε. Πάω. Σαλάτα, να κόψω σαλάτα. Ήρθια μία μυρσούδα τρία βρακιά φουρί, ώσπου να λύσει το να τα δυο τα κατούρι. Κνήσου, κνήσου κομματέλ, σα βαρκούδα, σα γκακέλ, γοτόκνο τσίτσινο, κνιέτε, τε, όπα, βάγκο. Εντάξει ρε παιδιά, ήπια ένα-δυο ουζάκια παραπάνω. Στη Μυτιλίνη με την άπεινα σουμάδα. Περιμένω κι αυτούς να έρθουν 2 ώρες και δεν έχουν έρθει. Μου έβαλε, βλέπει η Θάλια το ψηλό τάκουνο για να έρθει στο χωριό και πάει σαν συγκαμένη. Βρε, καταφωνή! Όχι εσύ, περίμενε. Κνιέσου, κνιέσου, κομματέλ, σα βαρκούλα, σα κακέ. Έλα, βαγκό! Αυτό είναι το κοντά που μου έλεγες. Έλα, 10 βήματα είναι, ρε αγάπη μου. 10 βήματα θα ήταν αν ήμουν φλαμίγκο, αγάπη μου. Θα έκανα μία με το 2 μέτρο ποδάρι και θα έφτανα. Όχι, δεν έχω 2 μέτρα πόδια, αλλά δεν είμαι φλαμίγκο. Τώρα που είπες φλαμίγκο, θα σε πάω αύριο σε Αλικές να δεις φλαμίγκο. Μπα, έχει και η Λέσβος φλαμίγκο. Πού τα βρήκε? Δεν τα βρήκε, έρχονται αυτά, αγάπη μου, έρχονται. Ναι, καλά, τίποτα πελεκάνη θα είναι που θα έχουν βάψει ντόπιο ροζ και θα κάνουν τα φλαμίγκο. Ελέφαντας. Τι είναι ρε εσύ αγάπη μου, γαϊδούρι είναι, πρώτη φορά το βλέπεις. Πού είσαι ρε? Μιλτό, αυτό με κοιτάζει περίεργα. Έλα, δεν σου κάνει τίποτα το ζωντανό, περπάτα. Μυρίζει,
Καλά, να σου πω. Τόσο πίσω έχει μείνει το χωριό της μάνας σου. Ακόμα με γαϊδούρια κυκλοφορούνε. Εσύ έλεγες ότι η Αγία Παρασκευή είναι μεγάλο χωριό και είναι μεγάλο χωριό η Αγία Παρασκευή. Πω πω, έχεις κουραστεί, αγάπη μου, και πετάς κακιούλες. Είμαι κουρασμένη γιατί εσύ φρόντισες. Είναι δυνατόν να έρθω με κτέλ! Αφού δεν υπήρχαν ταξί, ήταν όλα φουλ, το είδες. Τι έπρεπε δηλαδή να κάνουμε, να περιμένουμε στο λιμάνι. Ναι, σιγά μην ερχόμουν τώρα αντάλλα μεσημέρι ανάμεσα στα κοφίνια και στις νταλίκες γεμάτη ζώα. Με αεροπλάνο πρέπει να έρθω! Και τι, εμένα θα μ' άφηνες μοναχούλη μου μέσα στο Αιγαίο, αφού ξέρεις ότι φοβάμαι τα αεροπλάνα. Α, κοίτα, κοίτα. Τι? Νομίζω ότι θέλει να μας ακολουθήσει, ρε, εσύ. Μας έχει συμπαθήσει. Έλα ρε, πάμε ρε. Μίλτο, κράτα το μακριά μου, θα ουρλιάξω, Μίλτο. Δεν το συμπαθώ και δεν με συμπαθεί. Χριστέ μου. Δεν μπορούσε η μάνα σου να μας στείλει ένα ταξί. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το ξέχασα. Είχα πάρα πολύ δουλειά αυτή την εβδομάδα. Ναι, εσύ έχεις δουλειά, ενώ εμένα δεν με παίρνει κανένας. Αν είχα όμως ένα δικό μου χώρο, θα τους έκανα να τρίβουν τα μάτια τους. Θα γίνει και αυτό, ρε αγάπη μου. Μόλις αγοράσαμε ένα καινούριο σπίτι, λίγο είναι. Μόλις πάρω την προκαταβολή από τη λυρική σκηνή, θα αγοράσουμε και αυτοκίνητο. Λες και ακούω το Ξανθόπουλο να παρηγορεί την Κούρτση. Πού είναι επιτέλους αυτό το σπίτι? Να, εκεί πέρα είναι, μετά την ανηφορίτσα. Αυτό δεν είναι ανηφορίτσα, είναι Γολγοθάς. Αισθάνομαι ότι στο επόμενο βήμα. Όπα, μην κατρακυλάς, περίμενε. Τι έγινε, έσπασε η καλαμική. Κοιτάξτε την παλίτσα μου! Πες μου! Ρέα στην παλίτσα, το γαλλικό! Το τακούνι έσπασε! Κάτσε! Περίμενε! Το περίμενε! Να κρυβεί, κοιτάξτε! Περίμενε, α τη δώσω εγώ, περίμενε! Η κιθάρα μου! Δεν είμαι καλά! Δεν είμαι καλά! Να μ' αγαπάς! Με βασανίζεις! Με φέρνει σε ένα χωριό γεμάτο ανηφόρους και γαϊδούρια! Λοιπόν, να σου πω κάτι, έλα, ρε αγάπη μου, μην κοιτάς. Ήρεμησε, κάτσε εδώ, περίμενε εδώ. Ας την βαλίτσα κάτω, ας την κάτω. Πάω να αφήσω εγώ τα πράγματα σπίτι και θα έρθω να σε πάρω, εντάξει, μην κουνηθείς. Εντάξει, δεν θα σου επιτεθεί το ζωντανό. Έρχομαι. Άντρες, τι περιμένεις? Τι κοιτάς εσύ, τα ίδια μυαλά με αυτόν κουβαλάς. Έτοιμο το φαγητό, για μύρισε. Ωραία βρωμά η μάμα. Τι λες βρε Μάρουσκα, σου δώσω μία. Κάτσε να δω λίγο. Έλα μη τσιμπάξε. Άσε με μάμα. Μάμα. Άχου το αγόρι μου. Κάτσε να σε βοηθήσω μάμα, μην τρέχεις. Καλώς τον. Αγάπη μου γλυκιά. Για να σε δω. Αχ, αδυνάτησες. Έλα ρε μάνα, ακόμα δεν έφτασα, άρχισε τα μαμαδίστικα. Τι μου κάνεις? Ζω για να σε καμαρώνω. Μαρούσκα. Καλώς ήρθες κύριε Μίλτο μου. Είχατε καλό ταξίδι? Βλέπω τα ελληνικά, τα πας μια χαρά, ε. Τελευταία φορά που σε είδα, μόνο καλημέρα, καληνύχτα έλεγες. Μάμα, μου κάνε μάθημα ελληνικά. Διαβάζω εφημερίδα χωρίς λεξικό. Χρυσάφι Μαρούσκα, μάνα, ε. Καλέ, το κορίτσι μας πού είναι? Περιμένει την ανηφόρα με τα πράγματα. Πάω να τη βοηθήσω. Μαρούσκα, πήγαινε μαζί. Πάνε. Περίμενε, κύριε Μίλτο. Φαλιά, από εδώ η Μαρούσκα, η ψυχοκόρη της μαμάς. Ναι, καλά. Πάρε αυτό. Και αυτή τη βαλίτσα. Και πρόσεξε, μην πέσει καμιά λακκούβα, γιατί είναι πανάκριβη. Καλώς ήρθατε. Όπα, το φωτάλι. Από εδώ! Καλώς την! Κορίτσι μου! Έλα. Τι κάνεις, Ξόμ? Τι ξόμ? Καλημέρα, κυρία Βασιλική. Μητέρα. Θα με λες μητέρα. Έλα, μάνα, άστα αυτά και φέρε λίγο νερό. Δεν τη βλέπεις πως έχει αφυδατωθεί? Τη χτύπαγε ο ήλιος, ήτανε η ανηφόρα, έπεσε και κάτω. Μαρούσκα, νερό! Να, μαμά! Χτύπησες πολύ, κορίτσι μου. Στραβοπάτησα. Να κάτσω τώρα λίγο, γιατί ναι, να καθίσει, να καθίσει το παιδί μου. Να, εδώ, έλα, κάτσε εδώ. Ευχαριστώ. Έλα, κάτσε και εσύ εδώ, Μίλτο μου. Ρε, μπας και έχουμε κανένα χαμπέρ και μου το κρύβετε. Αυτό μου έλειπε. Επιτέλους.
Γιατί, παιδί μου, να κάνετε σύντομα και ένα παιδάκι. Να έρχομαι η χαζογιαγιά να το κανακεύω, να το βγάζω βόλτα. Τότε πάρτε ένα σκύλο. Τι νόστιμο που τα λέει. Είδατε. Δεν μου λες, μανά, τι καλό μας μαγείρεψες. Μη μου πεις. Θα ερχόταν το αγόρι μου και δεν θα του έφτιαχνα το αγαπημένο του φαγητό. Το οποίο είναι? Σουπιές με ελιές. Μιλτό, λέω να στρώσω εδώ στην αυλή να φάμε. Τι λες? Πολύ καλή ιδέα. Όχι, καλύτερα μέσα. Καλύτερα μέσα γιατί έχει ευαίσθητο δερματάκι και τη χτύπαγε τόση ώρα ήλιος. Κρίμα, δεν είναι? Καλά, ό,τι πεις, αγόρι μου. Μαρούσκα, στρώσε μέσα. Μαντά. Σουπιές με ελιές. Να σου πω, το φαντάστηκα, αλλά είσαι φοβερή. Αγόρι μου. Δεν τρώω στα λιά μου. Είμαι βεζετέρια. Είναι σοβαρό αυτό, ξόμ? Τρώω μόνο λαχανικά και ψάρια. Μαρούσκα, φέρε τα χόρτα που έχω στο ψυγείο για το κορίτσι μου. Ντά, μαμά. Άμα το ξέρω, θα σου φτιάχνα κοκοβιούς. Τι είναι αυτό? Ψάρια, γεια. Τα βράζουμε σούπα, τα φτιάχνουμε με αγουρίδα. Θα το βγάλω το. Το πρωινό το κρασανάκι, το αισθάνομαι. Μάνα, εσύ Αστέρι, γεια στα χέρια σου. Η καλύτερη μαγείρισα του κόσμου. Υπερβολές. Εσύ μαγειρεύεις τα λεία? Α, δυστυχώς δεν μπαίνεις σε αυτό το δωμάτιο. Θεωρεί άχρηστο. Μαγειρεύω, μητέρα, αλλά υγιεινά, στον ατμό. Χωρίς λάδι. Γιατί νηστεύεις? Είναι περισσότερο υγιεινά χωρίς λάδι. Πρέπει να προσέχει και ο Μύρτος τη χοληστερίνη του. Από τώρα χοληστερίνη, αγόρι μου. Άστα, μάνα, στρες, στρες. Μια φορά τις σουφιές θα σας δείξω πώς τις φτιάχνω. Μέχρι να φύγεις από εδώ θα τις φτιάχνεις καλύτερα και από μένα. Εγώ, να πιάσω αυτά τα γλυώδη μαλάκια. Δυστυχεύεστε. Και θα σας δώσω εγώ και δύο τενεκέδες λάδι και το γιατρικό. Και για τη χοληστερίνη και για όλα. Από τις ελιές μας. Έχετε ελιές? Μα μη, δεν στο πω, Μίλτος. Το καλό δεν το λέει. Πολλά δέντρα. Μπα, καμιά τρακοσαριά ρίζες. Μια χαρά το ακούω το χωραφάκι. Ρε Μαρούσκα, έλα να φας, σαν τη μέλισσα τριγυρνάς. Ναι, μαζί μας θα φάει. Πού να φάει? Έχω συνηθίσει να βλέπω τις υπηρέτριες να τρώνε στην κουζίνα. Οι φίλες μου δηλαδή έχουν, εγώ έχω τον Μίλτο. Αστιάκι ήταν. Η Μαρούσκα δεν είναι υπηρέτρια. Την έχεις αγκόρη της, άσε πολλές φορές τη λέει και παιδί της και ζηλεύω. Έλα, κι εγώ σαν μάμα την έχω. Τι συγκινητικό. Δεν μοιάζει όμως με Ρωσίδα, καμιά σχέση. Αυτές είναι ψηλές, ξανθές, γαλανομάτιστες. Δεν είναι καθαρό η Μυρωσίδα. Η μάνα της είναι από τη Γεωργία, ο πατέρας από εδώ, με τη Λινιός. Έχει σπουδάσει παιδοψυχολογία. Αλλά πού, παιδιά, εκεί τώρα το να φάνε δεν έχουν. Και οι ελιές σας έχουν γερό καρπό? Γερό, το καλύτερο σε όλη τη Λέσβο. Μου τις προστατεύει ο ταξιάρχης, μεγάλη χάρη του. Αλλά κι εγώ, το πρώτο λαδάκι στα καντήλια του το πηγαίνω. Και πόσο κοστίζουν οι ελιές? Πίνω στις υπέροχες σουπιές της μάνας. Καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Στην υγεία σας. Στην υγεία του μεγαλύτερου συνθέτη που έβγαλε το νησί μας. Έλα, μάνα, τα παραλές. Γιατί όλο το χωριό σε καμαρώνει. Την ημέρα που σε έχει συνέντευξη αυτός ο. Πώς το λένε? Όχι αυτός που πήρε την Τατιάνα, ο άλλος. Καψής. Ο Καψής, ναι. Ερήμωσε όλη η Αγία Παρασκευή. Πήρα φωτιά οι τηλεοράσεις. Κούκλος, κύριε Μίλτο, τηλεόραση. Κυρία Θάλια καμαρώνει, Φυσικά άντρας μου είναι. Εσείς δουλεύετε? Ηθοποιός είμαι. Δεν έχω δει. Εγώ μόνο Βέρα στο δεξί βλέπω. Τι επίπεδο, Χριστέ μου. Παίζω μόνο θέατρο. Ξέρεις τι είναι θέατρο? Ρωσία. Όλο θέατρο και μπαλέτο πήγαινα. Και γιατί δεν έμεινε στη Ρωσία να βλέπεις θέατρο και μπαλέτο? Κόρα. Δεν έχει λεφτά εκεί. Όλοι φεύγουνε, ψάχνουνε δουλειά αλλού. Όπου φύγει, φύγει. Το που έρθει, έρθει. Στο σβέρκο μας κάτσατε. Εσύ, Θαλία, θα παίξεις κάπου το χειμώνα? Φυσικά, θα ανεβάσουμε θείο Βάνια. Τσέχο. Ξέρει και τον Τσέχο που περιστρόηκα. Τη Σόνια θα παίξεις, κυρία Θάλια, Θάλια θα τη λες, και εμένα Μίλτο. Μη δίνεις τώρα στον Ανατολικό Μπλοκ. Την Έλενα θα παίξω, φυσικά. Την Έλενα, βέβαια. Είσαι και όμορφη. Να είπες και κάτι σωστό. Στην υγειά μας. Γεια σας. Εγώ στο σχολείο, μάμα, έπαιζα τη Σόνια. Ποια είναι η Σόνια? Γεροντοκόρη. Για Βέρουγια. Για Βέρουγιου, για Τζιαβάνια. Τι πλάτσες. Μη ανταχνιόμ, για Τζιαβάνια. Μη ανταχνιόμ. Σπαζίπα. Για σχολική παράσταση μια χαρά ήταν. Θα μας παίξεις και εσύ κάτι, Θάλια?
Τα έχω δει όλα, Φιλενάδα. Όλα. Ένα τεράστιο χωριό είναι γεμάτο ανηφόρες και γαϊδούρια. Δεν σου κάνω πλάκα. Εγώ, παιδί μου, θέλω τα μαγαζιά μου, τις μπουτίκ μου. Πού να βάλω τη γόβα μου, μου λες? Ποια γόβα, αγάπη μου. Εγώ γιαούζω και σαρδέλα καλονής και εξυπόλυτη πήγαινα στην αγορά. Άσε που με λένε όλοι ξόμ. Ξέρεις τι σημαίνει ξόμ? Χρυσό μου σημαίνει χρυσό. Δεν θέλει και πολύ μυαλό, αλλά πού. Τα νεύρα μου, Σουζάνα, τα νεύρα μου. Μωρέ, αρνίνη, πεθερά μου, αγαθιάρα. Έμαθα ότι υπάρχουν και ελιές. Τι ξυδάτες, μωρέ. Θα την κάνω εγώ να πουλήσει και τις ελιές και το χωριατόσπιτο. Απαπα. Πρέπει να την πάρω οπωσδήποτε εκείνη την αποθήκη στον κεραμικό. Τότε να δεις παραστάσεις που θα ανεβάζω. Θα κατεβάζεις, θες να πεις. Θα έχω μια ολόκληρη μαρκίζα για πάρτι μου. Λέτα λέλε μοναχή μυρωδάτο. Λεμονάκι μυρωδάτο. Α, καλημερούδια τους. Κοιμηθήκατε καλά, παιδιά μου? Σαν μπουλάκια. Αχ. Λοιπόν, πάω να σας φτιάξω καφεδάκι και μαζί θα σου φέρω και μία έκπληξη, Μίλτο μου. Α, εγώ δεν πίνω καφέ, χαλάει το δέρμα. Σοκολάτα έχετε? Να φέρουμε, ψυχή μου, Μαρούσκα. Καλημέρα. Τράβα στο μπακάλι και πάρε σοκολάτα για το κορίτσι μου, γρήγορα. Απ' την Αγγλέζικη να πάρεις. Μάλιστα. Πιάσε μου και εμένα μια υγείας. Και πού σε? Φέρ μου και ένα πακέτο τσιγάρα καθώς έρχεσαι. Ντα. Δεν πίνεις καφέ γιατί κάνει κακό στο δέρμα, αλλά το τσιγάρο το ανάβεις. Θα σου μαλώσω. Λίγο καπνίζω, μητέρα. Εντάξει. Τι θα γίνει με εκείνη την έκπληξη? Έρχομαι αμέσως. Α, να κλείσω και το νερό. Πλημμυρίσαμε. Λοιπόν, εγώ θα πάω στην αγορά να στείλω το φαξ με τις διορθώσεις. Τώρα γιατί δεν μιλάς? Όταν είμαστε στο Λονδίνο και μοιραζόμασταν το μίζερο έμβασμα που μου στείλει ο πατέρας μου, υποσχεθήκαμε ότι θα τα μοιραζόμασταν όλα στη ζωή μας. Για όσους δεν κατάλαβαν, αυτό ήταν καρφί. Τι καρφί δηλαδή, τα βανόπροκα. Γιατί ρε μωρό μου, δεν τα μοιραζόμαστε όλα? Το χειμώνα έχω κλείσει 4 δουλειές. Άσε που το σπίτι θα το ξεχρεώσουμε πολύ γρήγορα. Εσύ έχεις κλείσει, όχι εγώ. Εγώ είμαι απλά η σύζυγος του Μίλτου Λαμπέλη. Καλά, εντάξει, δεν έχεις και άδικο. Αλλά ό,τι κάνω το κάνω και για τους δύο. Τότε παίζεις να πουλήσεις το σπίτι. Να και η έκπληξη. Πλατσέντα. Πώς το είπατε το ονοματάκι? Είναι το παραδοσιακό γλυκό που σου έλεγα. Λεξικό χρειάζομαι για να καταλάβω τι λέτε. Έλα, δοκίμασε. Δεν είμαστε καλά, αυτό κολυμπάει στο σιρόπι. Καλά, δώστε να το φάγω. Αυτό κάνει? Όχι, αυτό είναι κακάο. Εγώ σοκολάτα ζήτησα. Θα παρακύρω εγώ και θα σου φέρουν αύριο. Να σου στύψει μια πορτοκαλάδα. Δεν στύβουμε την ίδια καλύτερα? Μη βάλει ζάχαρη μέσα. Μπλόχα η αζέντσινα, μπλόχα η αζέντσινα. Δεν θα μεταφράσω γιατί θα μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό. Πάντως την έβρισε άσχημα. Μαμά, συγγνώμη, λοιπόν, θα φάω όλο. Γιατί θα πάω στην αγορά, θα στείλω το φαξ. Όταν επιστρέψω να είσαι έτοιμη για να πάμε σίγρη, έτσι? Ναι, γιατί και ο Τάσος θα έρθει να σας πάρει σε κανένα μισάωρο. Θα έχω έρθει μέχρι τότε. Εντάξει, αγόρι μου. Πού πας, ρε κακομύρι? Πού πας και αφήνεις το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, ρε? Θα ξετρελαθείς με το σίγρη. Έχει και μουσείο με απολυθωμένα. Μήπως να την αφήναμε? Ρε, λύσε με τα απολυθωμένα. Να μου τον προσέχεις, κόρη μου, το Μίλτο. Δεν έχω άλλον. Φυσικά, κυρία Βεσ... Μητέρα, ήθελα να πω. Ναι, μην ορκίζεσαι, σε πιστέψαμε. Μόνο που... Τι? Θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Όχι, μάλλον όχι, όχι. Δεν πρέπει να σας απασχολώ με τα δικά μας. Έλα, παιδί μου, πες μου τι συμβαίνει. Δεν θα το πείτε στο Μίλτο? Όχι, όχι, όχι. Ο Μίλτος είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Παρουσιάστηκε μια τρομερή ευκαιρία, αλλά λόγω έλλειψης χρημάτων. Ναι, τι ευκαιρία? Δίνω μια αποθήκη στον κεραμικό σε εκπληκτική τιμή. Αλλά κινδυνεύω να τη χάσω. Χάσει. Ο Μίλτος να τη χάσει. Από τη Βάλα Μπάρμπα. Αποθήκη, και τι θα βάλει μέσα? Το ταλέντο του, μητέρα. Θα την κάνει θέατρο. Καλά, θα κάνει υπομονή, θα μαζέψει χρήματα και θα πάρει μια άλλη αποθήκη. Α, δεν είναι τόσο απλό. Το έχει γίνει έμονη ιδέα. Αφού κάθε βράδυ πετάγεται λουσμένο στον υδρότα. Γι' αυτό τον έφερα εδώ να ηρεμήσει. Αλλά μάταια, μάταια. Χτες το βράδυ πήγε να με πνίξει. Εσέπνιγε. Δεν πας μέσα? Μιλάμε για οικογενειακά θέματα με τη μητέρα. Πλόχα η αζέντσινα.
Ντα! Δεν τις εμπιστεύομαι, δε αυτές. Έλα, άσε τη Μαρούσκα και λέγει. Άνε, πήγαινα να με πνίξει, γιατί νόμιζε ότι ήμουν η Βάνα Μπάρμπα. Και μου έλεγε κάτω τα γύρω από την αποθήκη, κάτω τα γύρω από την αποθήκη. Μητέρα, φοβάμαι για τα χειρότερα. Το παιδί μου τρελαίνεται για μια αποθήκη. Και δεν έχουμε και τίποτα να πουλήσουμε, να το βάλουμε υποθήκη. Τίποτα δεν έχουμε. Ένα χωράφι είχα στο όνομά μου και αυτό το πούλησε για να το δώσω προκαταβολή. Αλλά δεν φτάνει. Βλέπετε, πήρα τενίφη χωρίς πρίκα. And the Oscar goes to... Συγγνώμη. Κορίτσι μου. Καταπληκτικό φινάλε η Ρουφιάνα. Είχε δεν είχε, την έβαλε τη φωτιά η Θάλια. Εντάξει ρε κοπελιά, είπαμε, η τέχνη θέλει θυσίες. Αλλά όχι να βγάλεις ψυχοπαθή και τον άνθρωπό σου. Μην τα πάρω. Άρα κυρά Βασιλίκη, άξερες τι οχιά αγκαλιάζεις. Άξερες μόνο. Μπαμπούσκα, φέρε μου τα γυαλιά ηλίου από το τραπέζι. Σύρε πόδια σου και έλα πάρεις μόνη σου. Δεν ακούς που σου φωνάζω. Το ταξί περιμένει. Δεν άκουσα όνομά μου, συγγνώμη. Νόμιζα φώναζες αλλού. Φώναξα, μπαμπούσκα. Μπαμπούσκα είναι γιαγιά. Κι εγώ γιαγιά δεν είμαι. Να ακυρώσεις και σε ξυπνάδες η μικρά. Δεν θα πάμε καλά οι δυο μας. Άμα στεναχωρήσεις μάμα, σίγουρα δεν θα τα πάμε καλά. Άντε Θάλια, ξημερώσαμε. Μη φωνάς παιδί μου, ηρέμησε, ηρέμησε. Δεν φώναξα ρε μωνά. Έτοιμη είμαι. Να σου γνωρίσω από εδώ ο Τάσος, οικογενειακός φίλος και οικογενειακός ταξιτζής. Χάρηκα. Μιλτούλη, εσύ παντρεύτηκες και εμάς μας άφησες να απόξω. Τι θες να πεις, ρε. Μη θυμώνεις, παιδί μου, και εσύ Τάσο, πρόσεχε πώς μιλάς. Καλέ, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος, εγώ δεν κατάλαβα. Λέω, παντρεύτηκες, αλλά δεν φρόντισες να βρεις κανένα καλό κορίτσι. Να νοικοκυρευτούμε κι εμείς. Μαρούσκα, δεν μας μιλάς. Γεια. Αυτή θα την επάρω. Με παπά και με κουμπάρο. Βρε άντε από εδώ, Ροντόλφο Βαλεντίνο της Αγίας Παρασκευής. Άντε, τραβάτε γιατί θα ξημερώσετε. Μίλτο, να σου πω, παιδί μου. Ήρεμα, ε. Και μην ξεχνάς, εγώ είμαι εδώ. Η μανούλα για όλα. Ναι, παιδί μου. Ε. Ναι. Ναι, μανούλα, εντάξει. Ό,τι πεις. Άγιε Ραφαήλ, προστάτεψε το παιδί μου. Τι συμβαίνει, μάμα? Τίποτα, τίποτα. Πήγαινε να ειδοποιήσει το δικηγόρο τον Παπαδάκη που μένει στον Κούμασο. Δίπλα στη Σαφρός. Το δικηγόρο? Ναι, το δικηγόρο. Κάνε αυτό που σου λέω και μη ρωτάς πολλά. Τα μάμα. Τι έπαθε, μάμα? Τι έπαθε? Από την ώρα που ήρθαν κάπως. Δεν παρατηρήσα τίποτα. Ρε μπας και της είπες τίποτα για το σπίτι. Αυτή της είπε ότι θα της πω, αυτό δεν θες. Κάνε λες και είμαι άρρωστος. Τι θες να πεις, ότι της είπε ότι είσαι έτοιμο θάνατος για να πουλήσει το σπίτι? Ρε πουλάκι μου, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αυτό εννοούσες. Μη μου μιλάς, θέλω να ερεμήσω. Σε είδα στη τηλεόραση, Μίλτο μου. Πολύ ωραίος. Σου πάει το γυαλί. Να σε καλά ρε φίλε, ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω κάτι, με το συμπάθειο. Μουσική μόνο για χοντρές γράφεις? Τι εννοείς? Να είδα ότι έχεις γράψει τραγούδια από αυτά τα τσιριχτά που τα λένε μόνο χοντρές. Τις έβλεπα και επικοινωνερχόντουσαν και έλεγα τώρα θα πέσουν, τώρα θα τσακιστούν και τσακ! Θα μολάγα μια τσιρίδα και σωζόντουσαν. Τι λέει ο άνθρωπος? Έλα τώρα, πού να ξέρει ο Τάσος, μωρέ. Να μάθει, Μίλτο μου. Οδηγέ, αυτό που είδες ήταν όπερα. Όπερα, ξόπερα, εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί ρε φιλαράκι δεν γράφεις κανένα τραγουδάκι στην Άντζελα? Να το κάνει και σουξέ. Εντάξει, δεν θα το σκεφτώ. Τι λες και εσύ τώρα? Γιατί, μαντάμ, δεν θυμάμαι και το ονοματάκι σου. Δεν σου αρέσει η Άντζελα? Ρώτησα καψουροτράγουδα. Άσε που την ξέρουμε στο Λίβανο. Ενώ τη χοντρή, το πολύ πολύ να την ξέρουν τα σουλατζίδια της γειτονιάς της. Σε τάποσα, ε. Η κυρά δουλεύει, Μίλτο. Κυρά. Ηθοποιός είναι. Για γύρνα προφίλ. Πρέπει και τα μπροστά σου μην τρακάρουμε. Δεν σε ξέρω. Καλύτερα. Δεν παίζει τηλεόραση, μόνο θέατρο κάνει. Πού? Μην μου πεις με το ψάλτη. Καλά, πολύ φιλαράκι ο Στάθης, έτσι. Να του δώσει χαιρετίσματα από τον Τάσο το Μητρινιό. Όποτε έρχεται στο νησί, εμένα παίρνει τηλέφωνο πρώτα. Πες να σταματήσει, θα κατέβει. Ρε Τάσο, βάλε λίγο μουσικούλα να ακούσουμε, σε παρακαλώ. Έγινε. Έχω πετάξει μαζί
σου σε κάθε φίλη σου, σε κάθε σου λέξη. Είσαι σίγουρη, κυρία Βασιλική? Εδώ μιλάμε για όλη σου την περιουσία. Αφού κινδυνεύει το παιδί μου να χάσει τα λογικά του. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μήπως δεν καταλάβεις καλά αυτά που σου πεινήφι σου? Μήπως υπερβάλλεις? Τις ελιές και το σπίτι θα τα πουλήσω. Πάει και τελείωσε. Και πού θα μένεις? Έχει ο Θεός. Μια τρύπα θα βρεθεί και για μένα. Το σπίτι τουλάχιστον μην το πουλήσεις. Αν επιμένεις, πες το γιο σου να πάρει ένα δάνειο και βάλ το υποθήκη. Αφού λες ότι έχει αρχίσει και κάνει καλές δουλειές, θα το ξεπληρώσει σύντομα. Ναι, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα δικηγορίστικα. Θέλω να το ψάξεις καλά και να μου πεις τι πρέπει να υπογράψω. Αν πρόκειται για την ευτυχία του γιού μου, ακόμα και το σπίτι μας χάσω. Συγγνώμη, συγγνώμη, μάμα, συγγνώμη. Καλά, μάζεψε τα, δεν έκανες και τίποτα κακό. Κύριε Παπαδάκη, θα φτιάξω άλλο καφέ. Δεν χρειάζεται, Μαρούσκα. Άλλωστε πρέπει να φύγω, θα πάω τα παιδιά στη θάλασσα. Κύρα Βασιλική, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Εδώ μιλάμε για το γιο μου. Εδώ μιλάμε για την περιουσία σου. Δεν ακούω τίποτα. Αν δεν μπορείς να με διευκολύνεις εσύ, πες μου να βρω κάποιον άλλον. Δώσ' μου 2 μέρες να μελετήσω το θέμα τότε. 2 μέρες, ώρα παραπάνω. Ό,τι πεις. Γεια σας. Γεια σας. Στο καλό. Μάμα. Τι μάμα? Εδώ το παιδί μου κινδυνεύει να χάσει τα λογικά του για μια παλιά αποθήκη. Σπίτι. Και τις ελιές. Πρέπει να το βοηθήσω, Μαρούσκα. Πρέπει να το βοηθήσω. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι μέσα μου λέει ψέματα όλα. Πάω στοίχημα ότι αυτή τη στιγμή τα ψάχνει για αγοραστή. Γιατί να αντιληπηθώ, ρε Σουζάνα, επένδυση πάω να κάνω. Στο κάτω-κάτω της γραφής για το γιο της φροντίζω. Εντάξει, για μένα. Ωχαλαλα, σε κλείνω τώρα γιατί έρχεται το Σταρ. Α, ευχαριστώ, αγάπη μου. Ποιος ήτανε? Ογκόμενος. Ρωτάω, ρε αγάπη μου, γιατί ξέρω ότι περιμένεις εκείνο το τηλέφωνο του σκηνοθέτη για την παράσταση. Ναι. Σιγά μην γίνει αυτή η δουλειά. Άγνωστοι ηθοποιοί μεταξύ αγνώστων ανεβάζουν κουλτούρα σε άγνωστο θέατρο. Έλα, μην απογοητεύεσαι, θα έρθει και η καλή ευκαιρία. Η ευκαιρία ήρθε, αλλά σε τη διώχνεις. Ο Μεσίτης ήταν. Και ρωτούσε τι αποφασίσαμε. Να το πάρει η μπάρμπα να τελειώνουμε. Δεν μπορώ να ξεσπιτώσω τη μάνα μου, το ξανασκέφτηκα φαλιά. Ήδη έχει κάνει πάρα πολλά για μας. Μην ξεχνάς ότι μας έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε μέσα από την τράπεζα για να δώσουμε προκαταβολή για το σπίτι. Σιγά το ποσό. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να τη φροντίσω τώρα, της το χρωστάω. Οκ, okay, μωρό μου. Ό,τι πεις εσύ. Πού να ξέρες, Μίλτο μου, τι φιτιλιές έχει ανάψει η καλή σου στην κυρία Βασιλική. Γιατί αν το ξέρες, θα σηκωνόσουνα, θα την βούταγες από το λαιμό, θα την έβαζες μέσα στη θάλασσα να πάει στο βυθό να μετράει κεφαλόψαρα. Αχ, έλα βρε, χαϊβάνι. Hey! Τι έπαθες? Τίποτα, αγάπη μου. Δες καλύτερα στο νερό, είναι ζωστό. Δεν ακούω τίποτα, Παναγή. Το πήρα απόφαση. Θα το δώσω το σπίτι για να πάει ακόμα πιο μπροστά το παιδί μας. Να ήταν κανένα παλιόπαιδο, ναι. Να πάω να τα γράψω όλα στην εκκλησία των ταξιαρχών, να με γράψουν και εμένα μαζί με τους μεγάλους ευεργέτες. Αλλά το παιδί μας βγήκε μάλαμα. Εγώ το μεγάλωσα και ξέρω. Δεν θα με πετάξει σε κανένα γεροκομείο, ούτε σε συγγενείς από εδώ και από εκεί. Άλλωστε, εμένα τα ψωμιά μου έχουν τελειώσει. Πρέπει να περάσω στα χέρια του όλα αυτά που έκανα. Μη με αγριοκοιτάς, εγώ τα έκανα. Εσύ την έκανες νωρίς. Φεύγω τώρα γιατί πρέπει να σηκωθώ πρωί. Φεύγουν τα παιδιά και θέλω να πάρουν μαζί τους κολοκυθόπιτα. Ναι! Μόνη σου μιλάς? Με τον πατέρα σου. Α, και τι λέτε? Τα χειρότερα. Όχι καλέ. Λέμε ότι είσαι το καλύτερο παιδί του κόσμου και ότι αύριο θα με πάρετε μαζί σας. Στο λιμάνι θα έρθεις, Αθήνα? Όχι, εμένα θα με αφήσετε στη χώρα. Θέλω να πάω στο συμβολιογράφο. Τι να κάνεις? Αυτό που πρέπει. Θέλω να δω τι χρειάζεται για να σου μεταβιβάσω το σπίτι και τις ελιές. Έχω βάλει και το δικηγόρο τον Παπαδάκη, αλλά για να είμαι σίγουρη θα ρωτήσω κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό κάποια στιγμή θα γινόταν. Λοιπόν, αυτή η στιγμή ήρθε. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Καλά. Άντε, πήγαινε να κοιμηθείς τώρα γιατί έχεις ταξίδι αύριο. Και εγώ έχω να φτιάξω κολοκυθόπιτα. Μα τώρα τι? Έλα, εγώ μιλάω. Άντε, πήγαινε. Διστάζω.
συμβαίνει? Είσαι σίγουρη ότι δεν είπες τίποτα στη μάνα για το σπίτι? Τι θες τώρα, να πάρω το μαξιλάρι μου και να κοιμηθώ στον κήπο? Πες μου ρε ψυχή μου, είπες ή όχι? Όχι! Περίεργα πράγματα. Αύριο θα έρθει μαζί μας. Στην Αθηνά? Όχι, στο λιμάνι. Θα πάει, λέει, σε έναν συμβολιογράφο να τον ρωτήσει τι χρειάζεται για το σπίτι και τις ελιές. Ναι! Ναι, τι μου λες? Τι γλυκιά μανούλα. Τόση σύμπτωση. Με το που θα πάρουμε τα χαρτιά, θα πάμε στην τράπεζα να πάρουμε δάνειο, να προλάβουμε την αποθήκη. Δεν είπα ότι μας το έγραψε, το ψάχνει. Τότε είναι σίγουρο. Και για να μην χάνουμε χρόνο, θα πάμε να κάνουμε αίτηση για δάνειο. Πολύ περίεργα πράγματα. Τι θες τώρα, αφού μόνος σου το αποφάσισε. Και εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει. Αν θες να είμαστε μαζί. Με απειλείς? Δεν μπορώ να ζω με ένα χαζό άνθρωπο. Εντάξει, ρε μωρό μου, εντάξει. Θα γίνει ό,τι πεις. Πάω να καπνίσω λίγο στην αυλή. Θα πάρω το θέατρο, θα πάρω το θέατρο. Τρέμει Παπανδρέου. Θα σε σκίσω. Τι συμβαίνει, Μαρούσκα? Κύριε Παπαδάκη, μην πείτε μάμα ότι ήρθα και σας βρήκα. Τι να μην πω, βρε Μαρούσκα. Εδώ μας είδε όλο το χωριό. Πες μου τι συμβαίνει. Να, έμαθα ότι η μάμα θέλει να πουλήσει και σπίτι και έλιες. Αφού το αποφάσισε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Μαρούσκα. Με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε τους τίτλους του χωραφιού. Αυτή η Θάλια θέλει να την πετάξει στο δρόμο και μάμα δεν έχει καταλάβει. Το ξέρω, αλλά δεν έχω δικαίωμα να κάνω τίποτα. Έφυγε ο Μίλτος. Ντά, έφυγε. Και η μάμα πήγε στο συμβολεογράφο να δει τι χρειάζεται. Λυπάμαι, Μαρούσκα. Η Θάλια δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Και αυτός ο Μίλτος κουτόχορτο τρώει, δεν βλέπει? Αν δεν βλέπει, κύριε Παπαδάκη, δεν βλέπει. Γιατί η Θάλια έχει ρίξει τη μελάνη. Θα σου πια. Και να πεις ότι έχει ταλέντο. Μια φορά που κατέβηκα Αθήνα την είδα και έφρυξα. Λες και έχει δύο αριστερά πόδια. Να δεις ποια γνωστή αγκούρο μου θύμισε. Ποια γνωστή αγκούρο. Θεέ μου, Αλτσχάιμερ έχω πάθει. Ούτε καν τα ρούχα από τη βαλίτσα δεν πρόλαβε να βγάλει η Θάλια. Με το που πάτησαν το πόδι του στην Αθήνα, βούτυξε το Μίλτο από το γιακά και τον έσυρε που αλλού στη διευθύντρια τραπέζης. Γιατί? Για το πολυπόθητο δάνειο ασφαλώς. Γιατί άλλο? Μπορεί είναι αυτή μια σοπιά. Χαμογέλα λίγο. Προσπαθώ. Μωρό μου, μην είσαι μουτρωμένος. Θα το κατεμιάσεις το πράγμα. Άσε με ρε Θάλια, δεν είμαι καλά σου λέω σήμερα. Ωραία, θα μιλήσω εγώ. Κάνεις και τίποτα άλλο? Τι πες? Όχι, λέω, ναι, καλύτερα να μιλήσεις εσύ, γιατί εγώ είμαι θολωμένος σήμερα. Κοίτα να ξεθολώσεις, γιατί άμα έρθουν τα χαρτιά, εσύ πρέπει να υπογράψεις. Μα τι έχεις, αγάπη μου? Δεν κοιμήθηκα καλά. Είδα πολύ άσχημο όνειρο. Το βράδυ θα δεις καινούριο, καλύτερο. Ήμουνα, λέει, σε μια ακρογιαλιά και έβλεπα τη μάνα που ήταν μέσα σε μια βάρκα και προσπαθούσε να φτάσει στη στεριά. Η βάρκα εντωμεταξύ να αντιχτυπάνε κάτι κύματα, πελώρια σαν τον τοίχο, και εγώ να τις κάνω νοήματα. Και να φωνάζω «Μάνα! Μάνα!» Με προσέχεις τώρα? Ναι, ναι. Και μετά? Μετά ξύπνησα. Ας κάνει νόημα. Μάνα. Έλα, πάμε. Σε μωρή κόρη, άνοιξε να φύταβα. Θα φύτρωνε. Μάμα! 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 Την πίτα για το Μίλτο, την πίτα. Μάμα! Τάσο! Τάσο! Μίλτο, η μαμά. Μίλτο, ξύπνα, καλέ! Κυρία Λαμπελή, με προσέχετε? Σου μιλάει γυναίκα. Ρεζίλια γίναμε. Υπογράφετε εδώ, σας παρακαλώ. Ναι. Και σε καλή μεριά. Ευχαριστώ. Καλά, αγάπη μου. Οπ. Ναι. Τι? Ζή. Ποιος? Παίρνω το πρώτο αεροπλάνο και έρχομαι. Ναι, 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 ναι. Έρχομαι, έρχομαι. Η μάμα δεν είναι καλά. Δηλαδή καλά είναι, μην ανησυχείς. Ποιος ανησύχησε? Ένα ταξί για το αεροδρόμιο. Μίλτο μου, αφού είναι καλά, μην τρέμεις, μην κάνεις έτσι. Υπόγραψε και θα πάμε μαζί στο αεροδρόμιο. Μίλτο, πού πας, παιδί μου? Μίλτο! Σκοτώθηκε. Να υπογράψω εγώ? Λυπάμαι, δεν γίνεται. Μάμα, είστε παντρεμένοι. Το ξέρω, λυπάμαι.
Αεροδρόμιο. Πήγαμε. Αεροδρόμιο, όλοι στο νοσοκομείο θα με έστελνες. Όσο καλό μας. Ευτυχώς η κυρία Βασιλική δεν έπαθε τίποτα σοβαρό και αθελά της γλίτωσε και το σπίτι και τις ελιές της. Και θα βάλει και το Μίλτο να ταξιδέψει για πρώτη φορά στη ζωή του με αεροπλάνο. Αυτή που ήταν για λύπηση, παιδιά, ήταν η Θάλια, η οποία ήθελε να κάνει λαμπόγιαλο την τράπεζα και επειδή δεν μπορούσε, περιορίστηκε στα είδη σπιτιού. Τρία βαθιά πιάτα, μια σουπιέρα και μια κανάτα έσπασε. Χόλωσε, ανθωματισμένη. Μια χαρά είναι η μάνα του. Εγώ είμαι Θάλια. Για μισό δευτερόλεπτο δεν πήρα το δάνειο. Άσε με, Σουζάν, άσε με. Δύο μέρες τώρα που κοντεύω να σκάσω. Το τι ποιοτικό έσπασε δεν λέγεται. Πρέπει να έρθω Μίλτος. Λοιπόν. Ναι, ήρθα με το πρωινό αεροπλάνο. Αμέ, τώρα μπαίνει και σε αεροπλάνο. Έλα, έλα, σ' αφήνω, φυλάκι, γεια. Αγάπη μου, έφερα και τη μαμά μαζί να κάνει κάτι εξετάσεις και να ξεκουραστεί. Δεν είναι υπέροχο? Κόρη μου! Πες κάτι, βρε. Μητέρα, σου υπόσχομαι να μην μπλεχτώ στα πόδια σου, παιδί μου. Το υπόσχομαι. Έλα, μητέρα, πάμε πάνω να τακτοποιηθείς. Μαρούσκα! Αχ, κύριε Παπαντάκη, με τρομάξατε! Σβηνίτσι, συγγνώμη! Πώς είπατε? Τίποτα λέω, συγγνώμη, Σβηνίτσι! Τι λέει από την κυρία Βασιλική? Να, βγήκε από το νοσοκομείο και την πήρε ο Μίλτος να πάνε Αθήνα. Αυτό το ξέρω, μου το πάνε στο καφενείο. Αμάν πια με αυτό το καφενείο, άλλη δουλειά δεν κάνουνε για να λένε μόνο για τον έναν και για τον άλλο. Ξεχωριόζομαι, Μαρούσκα, όχι στη Ρωσία. Άλλο κόκκινη πλατεία, άλλο για Παρασκευή. Αχ, κύριε Παπαδάκη, κόκκινη πλατεία, τι μου θυμήσατε? Μην τώρα αρχίζεις και θυμάσαι τώρα τους συντρόφους και τη μούμια του Λένιν, για την κυρία Βασιλική, πες μου. Να, έφτασε στην Αθήνα, αύριο θα πάει να κάνει τις εξετάσεις. Τα χαρτιά τα στείλατε? Όχι όλα. Το καθυστερώ λίγο, μήπως και γίνει κανένα θαύμα. Τι θαύμα, κύριε Παπαδάκη? Καλή ερώτηση, Μαρούσκα. Καλή ερώτηση. Να κι εγώ. Από συνήθεια μαγείρεψα για δύο άτομα. Θέλετε να κάτσετε να φάμε μαζί, ε? Γεμιστά έχω. Γεμιστά. Μπα. Θα τηγανίσω κανένα αυγό και σκέτα ή με κοιμά. Σκέτα. Έχουν έρθει κάτι οι συνάδελφοι της γυναίκας μου από την Αθήνα και τους πήγε για προσκύνημα στον ταξιάρχη. Πήρε και τα παιδιά μαζί. Άρα φαγητό, γιο κι εγώ. Θα φτιάξω κανένα αυγουλάκι. Πού να τηγανίσεις αυγά τώρα? Τι ώρα τρώμε? Μαζέψεις και αυτό? Αυτό είναι που πιάνει όλο το χώρο. Τι θες δηλαδή, να σηκωθεί και να τσακιστεί? Να μην σηκωθεί. Θα της βάλουμε ένα ποτήρι νερό δίπλα της. Τι λες τώρα, παιδί μου, και αν θέλει η γυναίκα να πάει να κατουρίσει? Έλα, σοβάρεψε τώρα, ξεκαβάλικεψε και λέω να βοηθείς. Και πώς θα φτιάξω εγώ τις πλάτες μου, πού θα προπονηθώ? Αγάπη μου, τι λες τώρα, θα πάρεις μέρος στους Ολυμπιακούς στο Πεκίνο και δεν το ξέρω? Αν είναι, πες το μου, να γίνω κι εγώ ένας περήφανος σύζυγος. Αστιάκια. Ας το κάτω. Ας το κάτω, είπα. Τι πείσματα είναι τώρα αυτά? Δεν με σκέφτεσαι καθόλου. Θα χάσω τη φόρμα μου. Τη χαμένη. Τι θες να πεις? Τι θες να πεις? Τι έχεις πάρει 2-3. Κιλά! Κιλά εγωισμό, αγάπη μου. Εγώ! Εγωίστρια εγώ! Που το μόνο που σκέφτομαι είναι η μητέρα σου να γίνει καλά! Που ακύρωσε το μάθημα γιόγκα για να είμαι δίπλα της! Που την έβαλε να ξαπλώσει το κρεβάτι μου αντί να τη στείλω σε γυροκομείο! Τι? Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Γιατί, αγάπη μου? Ξέρω ένα γυροκομείο που είναι πάρα πολύ καλό. Θα την έχουνε βασίλισσα. Είναι καθαρό, έχει ευγενικό προσωπικό, έχει κήπο. Θα βγαίνει και θα κάθεται μαζί με τις άλλες γριές. Τις γριούλες τώρα. Και θα πηγαίνουμε να τη βλέπουμε κάθε μέρα. Α, και κατά τύχη έχω και ένα προσπέκτος μαζί μου. Θάλια, η μάνα μου θα μείνει εδώ. Κατάλαβες? Μα έχει και κήπο.
Η μάνα θα κάτσει εδώ μέχρι να γίνει καλά, όσο και αν χρειαστεί. Μέρες, μήνες, χρόνια. Κατάλαβες? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Άγια Ραφαήλα, άγια ταξιάρχη, μεγάλη χάρη σας. Δώστε μου δύναμη και κουράγιο στην καρδιά, δεν θέλω να στενοχωρώ το παιδί μου. Να έχετε καλά τη Θάλια και τη Μαρούσκα. Δοξασμένο το όνομά σας. Εσύ αστεράκι που είσαι εκεί ψηλά στον ουρανό και βλέπεις και την Αθήνα, πες τη μάμα ότι την αγαπώ πολύ και ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Καληνύχτα, μάμα. Έτσι θα κάθεσαι εσύ, σαν κουκουβάγια. Έχω νεύρα. Θες να σου δώσω μισό χαπάκι? Θέλω το γυμναστήριό μου στη θέση του. Για να ηρεμήσεις θα σου κάνω ένα δώρο. Τη λυρική σκηνή. Τη συνδρομή στο γυμναστήριο. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Ευχαριστώ. Τέλεια. Θαυμάσια. Άντε, κοιμήσου τώρα. Πώς θα κοιμηθώ με ένα καντήλι να μένουμε στο σπίτι μου? Φοβάμαι να πιάσουμε φωτιά. Ρε παιδί μου, κοιμήσου εσύ και αν πιάσουμε φωτιά θα σε ειδοποιήσω εγώ. Θεούλη μου, δώσε δύναμη στη μητέρα μου, στη γυναίκα μου και σε μένα. Άντε, άντε. Κοιμήσου. Μπορώ να έχω ένα ολόκληρο θέατρο δικό μου, τα όργανα γυμναστικής στη θέση τους και τη μάνα του στο γυροκομείο. Πότε στέλνουν τη μάνα στο γυροκομείο? Όταν δεν τη θέλουν. Αυτή είναι όλη και όλη η φαντασία σου. Όταν δεν τη θέλει νύφη. Καλά το πας. Μπορείς να με βοηθήσεις? Όταν η μάνα τους αρχίζει και τα χάνει και τα παιδιά δεν μπορούν να την επιβλέπουν. Σωστά. Και πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά. Όλα ξεκινάνε όταν η καημένη μανούλα μπερδεύει το λάδι και ρίχνει στο φρικασέ απορρυπαντικό. Καλά, τι κάνεις εκεί? Εγώ τίποτα. Η μητέρα. Θάλια! Στην κουζίνα με μητέρα! Μη σου πω τίποτα πιο βαρύ. Έχεις παρεούλα, συγγνώμη. Μα τρέχα τώρα, μητέρα. Η Βάνα είναι η καλύτερη μου φίλη. Η ποια? Η καλύτερη μου φίλη. Χαίρομαι πολύ, Βάνα μου. Με λένε... Βάνα! Το άκουσε. Με λένε Βάνα και είμαι καλά. Για να δω. Λίγο λαδάκι. Ωραία. Μόλις πάρει η βράση, κλείστο σε παρακαλώ. Ναι. Θα μείνεις, Βάνα μου, για φαγητό? Βάνα σου μιλάει. Βάνα! Τι είπατε? Θα μείνεις για φαγητό? Σου αρέσει το φρικασέ? Το φρικασέ γενικά ή το φρικασέ που βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατσαρόλα? Η Βάνα πρέπει να φύγει, μητέρα. Ξέρεις, έχει ένα μωράκι και πρέπει να πάει να το θυλάσει. Τι έχω? Έχεις μωράκι, να σου ζήσει, κοπέλα μου! Να μου ζήσει, να μου στρέψει. Εγώ πάω να αποτελειώσω το σαλόνι, το ξεσκόνισμα και έρχομαι να το αποκόψω. Εντάξει, μητέρα. Θα με τρελάνεις? Όχι. Αυτή θέλω να τρελάνω. Κι εγώ από πότε έγινα Βάνα? Και από πότε θυλάζω? Ρε βλάκα, το μεσημέρι θα πεις στο Μίλτο ότι ήρθε μια Βάνα. Εγώ θα πω Σουζάνα και έτσι θα στείλω τη βασιλικούλα μας εκεί που θέλω. Πες μας μια καλημέρα, δεν λαπτεί. Συγγνώμη, Τάσο μου, αλλά να, είχα πολλά στο κεφάλι μου. Πες τα σε μένα να ξελαφρώσεις. Ευχαριστώ, Τάσο, αλλά να, ανησυχία δεν θα περάσει άμα δεν γυρίσει η μάμα σπίτι. Πώς είναι?
Αυτή λέει καλά. Εγώ πάλι νιώθω κάπως περίεργα. Ένα ανακάτωμα στο στομάχι. Μήπως έφαγες τίποτα και σε πείραξε? Όχι, Τάσο. Απλά όταν κάτι κακό συμβαίνει, εμένα πονάει στομάχι. Θες να σε πάω το βράδυ στα μπουζούκια? Να ξεδώσεις λιγάκι. Έχει έρθει για αρπαχτή η Μπετζεντάγκου. Ε? Αυτή με τα ωραία φωνή. Α, όχι, ευχαριστώ, Τάσο. Προτιμώ να μείνω σπίτι. Άλλωστε μπορεί να πάρει η μάμα τηλέφωνο. Στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να βοηθήσω, ρε Μαρουσκάκη. Να σου πω, θες να τα παραδείσουμε όλα και να πάμε στην Αθήνα? Να ρίξουμε και καμιά ματιά στα κοσμηματοπολία. Στα κοσμηματοπολία? Ντά, ντά. Αυτά που πουλάνε χαλκάδες. Βέρες. Α, και τι να τις κάνουμε εμείς τις βέρες? Τι τις κάνουν τις βέρες, ρε Μαρουσκάκη? Ή μήπως δεν με θες? Πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μάμα. Ωραία, ωραία. Όποτε είσαι έτοιμη μου λες και φύγαμε. Τάσο, αλήθεια? Ο Τάσος του λόγου είναι συμβόλαιο. Ποιο? Ο λόγος του Τάσου είναι συμβόλαιο. Μπερδεύτηκα γιατί τα μάτια σου. Τάσο, είσαι πολύ γλυκός. Ζάχαρη, δώσε φυλάκι να δοκιμάσεις. Τι? Ξέχασα, πάρω υγρό για πιάτα. Κοίτα, κοίτα, ξαναπέρα, κοίτα. Μανούλα. Ωχ, καλώς τον. Τι κάνεις εκεί? Είπα να ξεσκονίσω λίγο. Όχι ότι έχει τίποτα το σπίτι, μια χαρά καθαρό το έχει Θάλια. Η Βουλγάρα θες να πεις. Καλά που έχουμε και αυτή τη γυναίκα, γιατί αν περιμέναμε από τη Θάλια, εσύ δεν έπρεπε να είσαι ξαπλωμένη. Βαριέμαι ξάπλα, βρε παιδί μου, συνέχεια στο κρεβάτι να ασχολούμαι με κάτι. Καλά, αρκεί να μην κουράζεις. Δεν μου λες. Πήραξες τίποτα από το γραφείο? Όχι, όχι, μόνο τα σημάζεψα λίγο. Γιατί έχω τις παρτιτούρες μου εδώ και δεν έχω προλάβει να βγάλω αντίγραφο. Σε παρακαλώ, μη συμμαζέψεις άλλο και πάθω καμία λαχτάρα. Όχι, παιδί μου, ούτε που θα ξαναπλησιάσω. Έλα, πάμε να σου βάλω να φας. Έλα, Μίλτον, να δοκιμάσεις το φρικασέ μου. Πω, πω, δεν κρατιέμαι, μάνα. Πες είμαι, καλησπέρα, βρε, αγάπη μου. Μετά το φρικασέ. Εσύ θα φας φρικασέ ή θα βοσκήσεις? Τόσο κόπο έκανε μητέρα. Θα ήταν ντροπή να μην δοκιμάσεις το κελί. Κρίμα που δεν έμεινε εδώ και η φίλη σου η Βάνα. Ηθοποιός είναι κι αυτή. Ποια είναι η Βάνα? Σουζάνα, θέλετε να πείτε? Όχι, Βάνα, άκουσα καθαρά. Εντάξει τώρα, φυσικό είναι. Βάνα, Σουζάνα, ας πούμε το ίδιο πράγμα. Μπορεί. Όρκο θα έπαιρνε ότι άκουσα Βάνα. Γιατί δεν έμεινε το Σουζανάκι? Γιατί τη ζητήσανε για μια παράσταση στο χειμώνα και πήγε να δει τα οικονομικά. Άντε, μπράβο. Μάνα, η Σουζάνα είναι φοβερή σκηνογράφος. Αλλά έχει κάτι ατυχίες με τα επαγγελματικά της. Καλά, εσύ δεν μου είπες ότι έχει μωράκι και ότι θα πήγαινε να το θυλάσει? Εγώ? Λάθος τα κάνατε. Τι έχεις πάθει, βρε Μανούλα? Δεν ξέρω. Άκουσα ότι έχει μωράκι και της είπα και να τη ζήσει. Καλά, εδώ δεν έχει άντρα, μωρό, θα είχε. Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά. Έλα, έλα, έλα να δοκιμάσουμε τώρα. Τι είναι? Τι είσαι βάλει μέσα? Έχει μια γεύση... Καλά, ό,τι βάζω πάντα. Δώστε παραγία. Φρίζει κιόλας, ρε παιδιά, ή μου φαίνεται. Ρε Στάλια, για δοκίμασα λίγο. Ναι. Καλέ, αυτό έχει σαπούνι μέσα. Σαπούνι! Σαν να έχει δίκιο, ρε μάνα. Πώς το έκανε αυτό? Όλοι, όλοι. Αντί για λάδι, βάλατε υγρό πιάτων. Και σας είπα, μητέρα, μην τα βάζετε δίπλα, θα τα μπερδέψετε. Ρε Μανούλα, τι έχεις πάθει? Σου ορκίζομαι, παιδί μου, δεν θυμάμαι να έκανα κάτι τέτοιο. Λάδι έβαλα μια φορά στην αρχή και μετά όταν ήταν εδώ η φίλη της, η Βάνα, Σουζάνα. Δεν θυμάσαι που σου είπα μόλις πάρει βράση να το κλείσεις? Το λάδι το έριξα όταν ήταν εδώ μπροστά η Βάνα, Σουζάνα. Λέτε, μητέρα, να σας έβλεπα με το απορριπαντικό και να μην σας σταματούσα. Καλά σου λέει τώρα, ρε μάνα, δίκιο έχει. Μη μου στεναχωριέστε, τώρα δεν έγινε και τίποτα. Πώς? Και να σας δηλητηριάσω πήγα και νηστικού σας άφησα. Μη μου στεναχωριέστε. Θα παραγγείλω εγώ ότι τραβάει η όρεξή σας. Τι θα λέγατε και μια ωραία μπριζολίτσα? Εντάξει, καλά είναι. Λοιπόν, πηγαίνετε πάνω να ξαπλώσετε και θα σας φωνάξω όταν έρθει το φαγητό. Ναι!
Μην το ανησυχώ. Αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Σήμερα έριξε απορρυπαντικό, αύριο θα είναι παραθείο. Έλα, εντάξει, μην είσαι και εσύ υπερβολική, η ώρα η κακιά ήταν. Χωρίς να θέλω να σε φοβήσω, φοβάμαι για τα χειρότερα. Τι εννοείς? Τη Σουζάνα τη λέει Βάνα, ακούει πως έχει μωρό, ρίχνει απορρυπαντικό στο φαγητό. Ξέρεις τι είναι αυτό? Τι? Δείγματα Αλτσχάιμερ. Έλα, μην μου λες τέτοια τώρα. Εγώ το λέω, η επιστήμη τα λέει. Τα ίδια δεν έκανε και η μάνα της Σουζάνας. Πω, αυτό μας έλειπε. Με το μην ανησυχείς. Θα την παρακολουθούμε και αν κάνει πάλι κανένα περίεργο, θα την πάμε στο γιατρό. Και όλο κακού όμως, σας κλειδώνουν και την εξώπορτα. Γιατί? Γιατί μπορεί να πάρει τους δρόμους και να μας τη φέρουν πακέτο. Πω, τι έπαθε, μανούλα μου. Πω, τι έπαθε, μανούλα μου τώρα. Έλα, Μίλτο μου. Δεν ήθελα να σε τρομάξω, αλλά να μην στα πω. Τι νομίζεις? Και εμένα σαν μάνα μου είναι. Ένα παρακύριο. Τα εισιτήρια τα πήρες? Το πρώτο που έβαλα στη τσάντα ήταν τα εισιτήρια και το βιογραφικό μου. Πώς με βρίσκεις? Μια χαρά. Αν ήσουν ο Πίτερ Μπρουκ θα με έπαιρες για δουλειά. Βρε, τελείωνε και θα αργήσουμε. Η μάνα σας? Πηγαίνω στο γιατρό. Έπρεπε να την δεις το μεσημέρι πώς έκανε με το μπουγαδιασμένο φαγητό. Θα την τρελάνεις τη γυναίκα. Αυτό θέλω. Εσύ μήπως δεν είναι σωστό? Το ότι όλες οι ατάλλαντες έχουν δικό τους θέατρο και εγώ δεν έχω ούτε μια καρέκλα είναι σωστό? Δεν έρχονται και αυτά ρημάτια τα χαρτιά να τελειώνουμε την αποθήκη. Εσύ, κάτσε να πάρω αυτό το μπουρτζόβλαχο που την κάνει. Με ποιο δικαίωμα θα τηλεφωνήσεις εσύ για κάτι που δεν σου ανήκει? Με το δικαίωμα της νύφης. Oh. Ναι. Ο κύριος Παπαδάκης, ο δικηγόρος. Μάλιστα, ο ίδιος. Θάλια Χάριτος. Θάλια τι? Χάριτος. Μπορείτε να με βοηθήσετε κάτι? Δεν μου λέει κάτι το όνομα. Μα είναι δυνατόν να μην με ξέρει ο Μπουρτζόβλαχος. Τι ζω. Η νύφη της Βασιλικής Λαμπέλη, σύζυγος του Μίλτου. Η ηθοποιός. Α, μάλιστα, μάλιστα. Δεν ήξερα το καλλιτεχνικό, συγγνώμη. Τι κάνει η κυρία Βασιλική? Ανησυχεί. Ρωτάει για τα χαρτιά. Γι' αυτό σας πήρα. Δηλαδή με έβαλα να σας πάρω. Ξέρετε εσείς τώρα. Ξέρω, ξέρω. Υπάρχει ένα μικρό κόλλημα να της πεις. Δεν μπορώ να κατέβω στη χώρα. Γιατί? Σας ψόφισε ο Γαϊδαρός? Έχουμε πανηγύρια εδώ και φροντίζω για τις ετοιμασίες. Κρίμα που φύγατε νωρίς και δεν το προλάβατε. Μεγάλα γλέντια. Δεν με ενδιαφέρουν τα γλέντια, κύριε Παπαδάκη. Τα χαρτιά με νοιάζουν. Τι νοιάζουν? Για μια-δυο μέρες δεν πειράζει να της πεις. Κύριε Παπαδάκη, σας πληρώνουν για να κάνετε αυτό που σας αναθέτουν και όχι για να συμμετέχετε σε πανηγύρια. Φροντίστε σας παρακαλώ να σταλούν τα χαρτιά αμέσως, γιατί θα το αναθέσουμε σε άλλον. Γεια σας. Δεν έχει το Θεό της. Δεν έχει το Θεό σου. Και αν τα πεις στο Μίλτο? Θα πω ότι με έβαλε η μάνα του και φυσικά εκείνη δεν θα θυμάται τίποτα. Βρε πουλάκι μου, τι να σου πω, σε έχει φοβηθεί το μάτι μου. Άντε, άντε, πάμε να φύγουμε. Μισό λεπτό. Τα καινούρια. Πάμε. Τι κάνεις εκεί, πέταξε στα χαρτιά του Μίλτου? Όχι εγώ, η μανούλα. Έλα πάμε, ο Πίτερ Μπρουκ περιμένει. Απαπαπαπαπαπα πια. Αφού σου λέω, ρε παιδί μου, ότι τα είδα. Ποιος τα πήραξε? Τι έγινε? Τι ώρα είναι? Ο Μίλτος. Μήπως μαζέψεις εσύ τίποτα? Ηρέμησε, βρε αγάπη μου, πρωί-πρωί. Κάπου τα έβαλες και δεν θυμάσαι. Δεν έχω και αντίγραφα. Εδώ ακριβώς ήταν, τα είδα. Ποιος τα πήραξε? Μήπως μαζέψεις εσύ τίποτα? Να μαζέψω εγώ? Τρελός είσαι. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Ρε μάνα, εχθές που σημάζευες εδώ, πέταξες τίποτα χαρτιά? Όχι, όχι παιδί μου, ίσα που τα έβαλες στη σειρά. Μήπως μαζέψετε κάτι και δεν το θυμάστε? Όχι, δεν πέταξα τίποτα. Είστε σίγουροι? Συγγνώμη που επιμένω, αλλά λέω μήπως μπερδευτήκατε όπως με το λάδι και το απορρυπαντικό. Δεν ξέρω, παιδί μου. Δεν ξέρεις τώρα ή δεν θυμάσαι?
Συγγνώμη, ρε μάνα. Τις παρτιτούρες θέλω μόνο. Να δούμε στα σκουπίδια. Να πάω να δω. Δεν αισθάνομαι καλά, παιδί μου. Αρχίζω και τα χάνω. Μπα, απλά σας έχει ζαλίσει το νέφος. Α, μίλησα και με τον δικηγόρο, τον Παπαδάκη, όπως μου είπατε. Σου είπα να μιλήσει με τον Παπαδάκη. Μητέρα, και αυτό δεν το θυμάστε? Α, θα αρχίσω να ανησυχώ. Πώς, το θυμάμαι. Τι σου είπε? Είπε ότι θα στείλει τα χαρτιά σε 2 μέρες. Του βαλαχέρι όμως. Και του παναβιαστεί γιατί έχετε θυμώσει. Ναι, έχω θυμώσει. Για ποιο θέμα? Καλά βρε, τόσο ηλίθιος είσαι. Πάει να σου φάει τη μάνα για μια αποθήκη. Βέβαια, παιδιά, πρέπει να την παραδεχτώ. Το κάνει πολύ καλά. Αλλά μέχρι κι εγώ κόντευα να πιστέψω ότι η κυρία Βασιλική πάει να λαλήσει. Απίστευτο. Απίστευτο. Ιδού και τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Ενός μήνα δουλειά και να κάνει παρέα με μπανανόφλουδες. Όχι, ρε παιδιά. Α, είσαι ηλίθιος. Τα βρήκες? Πεταμένα στα σκουπίδια. Ο Χριστός και η Παναγία, πώς βρέθηκαν εκεί? Μάνα, τα βλέπεις, αυτά είναι τα χαρτιά που έψαχνα. Τα βρήκα στα σκουπίδια. Λερώθηκα πολύ. Μίλτο μου, ηρέμησε. Ηρέμησε, Μίλτο μου. Δεν κάνει να μου τσιτώνεις στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Σε ποια κατάσταση, μωρέ? Τη δημιουργική. Αυτή την εποχή δημιουργείς και δεν κάνει να. Εκνευρίζεσαι. Μα είναι δυνατόν να μην εκνευρίζομαι, ρε μάνα, μου πετάξει τα χαρτιά. Δεν θυμάμαι, παιδί μου, να έκανα κάτι τέτοιο. Στορκίζομαι. Μόνο το καλαθάκι κάτω από το γραφείο άδειασα. Να το! Θα πετάξετε τα χαρτιά κατά λάθος στο καλαθάκι και μετά θα το αδειάσετε. Σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό. Μίλτο? Βέβαια, σε όλους. Τέλος πάντων, εντάξει, μη στεναχωριέσαι, ρε μάνα. Δεν λερώθηκαν και πάρα πολύ, θα τα ξαναγράψω. Εξάλλου φταίω κι εγώ που δεν έβγαλα αντίγραφα. Λοιπόν, φεύγω. Να σου πω, μην ξαναπλησιάσεις το γραφείο μου. Ό,τι πεις, παιδί μου. Τι έχω πάθει, κορίτσι μου, τι έχω πάθει? Τίποτα δεν έχετε πάθει, μητέρα. Σας έχει ζαλίσει το νέφος. Το νέφος, μητέρα. Ναι, ο κύριος Μαρκού. Χαίρετε. Μου δώσε το τηλέφωνο σας ο κύριος Λευθεριώτης, ο καρδιολόγος. Αρχικά ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν κάποιος ξεχνάει πράγματα, κάνει λάθος τα ονόματα, άλλα ακούει, άλλα καταλαβαίνει, είναι μήπως αρχή Αλσχάιμερ? Για τη μητέρα μου πρόκειται. Τι εννοείται από προσανατολισμό? Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό, γιατί όποιον πάει μαζί της. Ναι. Ναι, θα ήθελα να κλείσουμε ένα ραντεβού. Δηλαδή λέτε ότι μπορεί να είναι και δείγματα Αλσχάιμερ, έτσι? Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τώρα μου έκανα στην καρδιά περιβόλη. Μπίνγκο, Σουζάνα μου. Πάω στοίχημα ότι ο Μίλτος θα έχει πάρει το γιατρό τηλέφωνο. Θα τους τρελάνεις και τους δύο. Σιγά μωρέ, τίποτα δεν θα πάθουν. Μέχρι να γίνουν εξετάσεις και να αποδειχτεί ότι η θίτσα είναι εντελώς καλά, εγώ και την αποθήκη θα έχω πάρει και έργο θα έχω επιλέξει. Ωραία, κατάφερες αυτό που ήθελες δηλαδή. Ελπίζω να σταματήσεις τώρα. Σε καλά, τώρα αρχίζουν τα ωραία. Οχ, τι άλλο θα πάθει η κακομοίρα? Τίποτα. Απλά θα πάει μια μικρή βόλτα. Στο Σούνιο θα τη στείλει τη γυναίκα. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Μπορεί να χαθεί κι αλλού. Σαμπού δηλαδή. Εκεί που χάθηκες εσύ πέρυσι τα Χριστούγεννα. Σε εκείνο το πολυκατάστημα στο Γέρακα. Παναγία μου, μη μου το θυμίζεις. 3 ώρες έκοβα βόλτα στους διαδρόμους. Και 1 ώρα να χαθεί μου είναι αρκετό. Τι να σου πω, κοριτσάκι μου. Ο Θεός να σε φωτίσει. Άστε ευχολόγια, θα έρθεις κι εσύ μαζί. Αποκλείεται. Θα έρθεις. Δεν έρχομαι. Ας σου πω που γνώρισε τον Παντελιδάκη. Καταπληκτικό σκηνογράφος. Θα έρθω. Πω, τι είναι εδώ.
Δεν έχουν ξαναδεί τόσα πράγματα μαζεμένα. Εδώ χάνει η μάνα το παιδί. Και η νύφη την πεθερά. Μητέρα, κοντά για να μην χαθούμε. Ναι, παιδί μου. Mm. Έχει ψάρια εδώ. Έχει, μητέρα. Να πάρω ένα από αυτά. Όχι, μητέρα. Χιλοπίτες έχουμε στο χωριό, μητέρα. Ελάτε. Καλά, παιδί. Από εδώ θα πάρουμε. Ό,τι πεις. Να πάρουμε ένα χταποδάκι να το κάνουμε με κοφτό μακαρονάκι. Ναι, πάρτε το, πάρτε το. Για να ακόμα δω το πιάνει. Το άφησε. Τι, έπιασε ένα άλλο. Θα ξεράσω. Αυτό θα μου βάλεις. Ωραία λαβράκια. Με γυρίσεις. Τι. Ζουπάει τα λαβράκια. Τα μυρίζει κιόλας. Σε λίγο θα τα φιλήσει. Καλιά. Ναι. Πάνα, Σουζάνα. Ακούστε να μαθαίνετε. Όταν το μάτι του ψαριού γυαλίζει, σημαίνει ότι είναι φρέσκο. Βάλε μου τρία, σε παρακαλώ. Το δικό μου γυαλίζει, δεν το κάνω θέμα. Θες να πάρουμε και προσφυγάκια. Τι είναι αυτό. Ψάρια. Ναι, πάρτε, πάρτε το, αλλά σας παρακαλώ, μην μου τα δείχνετε. Α, τι μια αποθήκη. Αχ, ωραία ήταν εδώ. Κουράστηκα λίγο βέβαια, αλλά το ευχαριστήθηκα. Πώς θα τα κουβαλήσουμε όλα αυτά? Θα κατεβάσουμε τα πράγματα με το καρότσι στο πάρκινγκ και μετά θα έρθουμε να σας πάρουμε. Εσείς θα μας περιμένετε έξω αριστερά, στο παγκάκι. Κατάλαβα. Στο παγκάκι αριστερά. Παγκάκι αριστερά. Έξω. Καλά, γιατί δεν κατεβαίνει μαζί μας? Είσαι ηλίθιο ή το παίζεις? Για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ? Για να χάσουμε την πεθερά σου. Μόλις κάτω. Στο παγκάκι πάει. Α, είσαι ηλίθιο. Έλα, πάμε. Γεια σας. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου φωνάξετε από το μεγάφωνο τη Βασιλική Λαμπέλη? Είναι πεθερά μου, ξέρετε, και χαθήκαμε. Θα είμαι σε ταμεία. Ευχαριστώ. Παρακαλείτε, κυρία Βασιλική Λαμπέλη, να προσέχετε μπροστά στα ταμεία που την περιμένει η νύφη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό τώρα τι το ήθελες? Καμουφλάς. Τι θες τώρα, να πει ο Μίλτος ότι δεν την έψαξα? Έλα, έλα, πάμε. Πάμε να ψάξουμε με αγωνία. Λατσούλα του. Μα τι κάνουν τόση ώρα τα κορίτσια? Λες να με ξεχάσανε? Μήπως μου είπαν δεξιά? Όχι. Αριστερά μου είπαν, στο παγκάκι αριστερά. Λες να παράκουσα όπως την άλλη φορά? Άμα, μπερδεύτηκα. Αριστερά όπως μπαίνουνε ή όπως βγαίνουνε? Έτσι. Αριστερά. Τι κάνεις τώρα, Βασιλική? Καλέ, μια ώρα έχει περάσει. Αμαρτία είναι η γυναίκα. Να μην περιμένουμε καμιά ώρα ακόμα. Μην τραβάς το σκηνή. Το τραβάω, ε. Καλά. Μίλτο μου, θα σου πω κάτι, αλλά μην τρομάξεις. Χάθηκε η μαμά σου. Είμαι σε ένα πολυκατάστημα στο Γέρακα. Έχω ψάξει παντού, κοντεύω να πεθάνω από την αγωνία μου. Φυσικά και τη φώναξα από τα μεγάφωνα. Μίλτο μου, σε παρακαλώ, έλα γρήγορα. Δεν μπορώ μόνη μου, σε παρακαλώ, έλα γρήγορα, τρέξε. Τελικά έχεις μεγάλο ταλέντο. Χαραμίζεται όμως, χρυσό μου. Χαραμίζεται. Α, να πάρουμε και λασιόν προσώπου. Α, ναι, ναι. Και να μην έχω ένα κινητό. Κι είχε φαγωθεί το παιδί μου να μου πάρει ένα, αλλά... εγώ πού? Τι να κάνω τώρα, θα ανησυχούν και τα κορίτσια. Μπορεί να έχουν πάρει και την αστυνομία. Να ξαναμπω στο μαγαζί. Μπα, θα ξαναχαθώ. Α, το γράμμα της Μαρούσκας. Πού το έχω? Να το, το βρήκα. Να, αυτό είναι. Πάω να πάρω ένα ταξί.
Ξαναφωνάξτε, Δεσποινής. Έχω φωνάξει 10 φορές, κύριε. Ψάχνει για ασφάλεια του καταστήματος. Εγώ φταίω, Μίλτο μου. Δεν έπρεπε να τη φέρω σε αυτό το πολυκατάστημα. Δεν φταίει εσύ, αγάπη μου. Εσύ για καλό το έκανε. Την έφερε εδώ να χάρει, όχι για να χαθεί. Αμα δε. Θα τη βρούμε, Μίλτο μου. Να τη βρούμε γιατί θα πεθάνω από τις τύψεις. Όχι, ψυχραιμία. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Μήπως να πάμε στην Νικολούλη. Είχε δίκιο, αγάπη μου. Κάτι δεν πάει καλά με τη μαμά. Α τη βρούμε, Μίλτο μου, και μετά θα την πάω στους καλύτερους γιατρούς. Καλά, είσαι και μεγάλη. Τι. Ψυχή. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς. Έχουμε ειδοποιήσει την αστυνομία. Αν είναι, θα μας τη φέρουν σπίτι, έτσι δεν είναι, Δεσποινής. Πάμε. Πάθαμε. Παιδιά μου. Μητέρα, είσαι καλά. Ναι, ναι. Καλά, είσαι και μεγάλη. Τι. Ψυχή. Μητέρα. Ρε μάνα, ναι. Μας κόψε χόλια σας. Μητέρα, πού ήσασταν? Εκεί που μου είπατε, στο μπαγκάκι αριστερά. Ποιο μπαγκάκι? Αριστερά. Είπα εγώ αριστερά? Ναι. Αυτό δεν μου είπες. Σου ξαναπείς τι είπα? Δεν το λες καλύτερα εσύ, μου είπα καμιά κοτσάλα. Στο παρκάκι δεξιά είπα. Από εκεί βγαίνουν τα αυτοκίνητα. Μπαγκάκι άκουσα. Το είπα τρεις φορές για να δω αν άκουσα καλά. Μπαγκάκι, μπαγκάκι, μπαγκάκι αριστερά. Μάνα, ανησυχώ πολύ. Από την ώρα που ήρθες, όλα τέτοια λάθη κάνεις. Και δεν με ενδιαφέρει τόσο που βάζεις σαπούνι στα φαγητά ή πετάς χρήσιμα πράγματα. Φοβάμαι πάθεις τίποτα και τρέχουμε. Κι εγώ έχω αρχίσει και με φοβάμαι, αγόρι μου. Κι εγώ έχω αρχίσει και με φοβάμαι. Είσαι καλά, αγάπη μου. Φοβάμαι για τη μητέρα. Ο γιατρός είπε ότι μπορεί να είναι αρχή Αλσχάιμερ. Πρέπει να πάρω το δικηγόρο να ετοιμάσει τα χαρτιά για το σπίτι. Ωχ, λάθος ατάκα είπες και θα το πληρωθείς. Το σπίτι και τις ελιές θα κοιτάζουμε τώρα, βρε αγάπη μου. Έχουμε άλλες έννοιες. Την ψεύτρα, κοιτάξτε τι καλή που είναι στους δραματικούς ρόλους. Φοβάμαι μήπως χειροτερέψει η κατάστασή της και πάει και τα γράψει αλλού. Όπως έκανε εκείνη στην Αμερική που τα γράψει στο σκύλο της. Τότε να το πισπεύσουμε το θέμα. Έτσι κι αλλιώς θα μας τα έγραφε. Δεν κάνουμε κάτι κακό. Σωστά. Δεν παίρνεις τότε δικηγόρο ένα τηλέφωνο? Είναι δύο η ώρα, αγάπη μου. Νυχτερίδες κυκλοφορούν έξω, όχι δικηγόροι. Και με τη μαμά τι θα κάνουμε? Μπορούμε να την επιβλέπουμε τώρα στην κατάσταση που είναι? Σκέφτομαι ότι αν επιδεινωθεί η κατάστασή της, θα αναγκαστώ να την κλείσω σε κλινική. Δεν μπορούμε να την έχουμε κοντά μας. Λείπουμε όλη μέρα. Ποιος να είναι? Μάντεψε. Οχ. Λες να το σκάσει η μητέρα και να μας τη φεράνε? Πάω να δω. Οχ. Δεν παράνε και ο πάπας, κασίλα μου. Σε λίγο καιρό η γριά θα βγει offside και θα τον κάνω ότι γουστάρω. Το σχέδιό μου πήγε σούπερ. Μεγάλη μπουκεφά, μεγάλη κουβέντα μιλές. Καλώς σας βρήκα, κύριο Μίλτο! Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω! Πίστεψέ το. Πίστεψέ το. Να, το αεροπλάνο έχει καθυστέρηση, γι' αυτό αργήσαμε. Συγγνώμη, σας ξυπνήσαμε. Μα τι λες τώρα, ωραία χαρές που θα κάνει η μάνα. Γεια σας, κυρία Θάλια. Δικιά μου, τι κάνεις? Υπήρξα και καλύτερα. Πώς από εδώ? Να, δεν μπορούσα άλλο χωρίς να βλέπω μάμα και Τάσο με έφερε Αθήνα. Έχω χρόνο να έχει. Συγγνώμη, εγώ πρέπει να φύγω με κομμάτια. Στα κομμάτια. Μα τι λες τώρα, εδώ θα μείνεις? Όχι, 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 όχι. Έχω κλείσει δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, εδώ θα μείνεις. Πες κάτι, ρε Θάλια. Τι να πω. Εδώ θα μείνει Μαρούσκα. Άλλωστε, δεν αραβωνιαστήκαμε ακόμη για να μένουμε κάτω από την ίδια στέγη. Όπα, όπα. Να τα ευχάριστα. Ρε, ρε Αντιμούλα, τι κάνεις, ρε? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, πάω να φέρω μια κουβερτούλα, ένα μαξιλαράκι, ένα σεντονάκι. Μην το κοιτάς αυτό, να κοιμηθείς εκεί, εκεί. Απλώνει κιόλας. Έλα, εντάξει, εγώ κοιμάμαι και στο πάτωμα, κύριε Μίλτο. Θα μπορούσες να ρωτήσεις πριν έρθεις. Μάμα είπε να έρθω όποτε θέλω. Ναι, αλλά σπίτι δεν είναι μάμας, είναι δικό μου. Και κυρίου Μίλτου. Ακόμα σου πω περιστρόικα. Μαρούσκα, Μαρούσκα.
Μαρούσκα. Μάμα! Κοριτσάκι μου. Άκουσα τη φωνούλα σου και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν όνειρο. Αν δεν. Πότε ήρθες? Τώρα! Μαρούσκα μου, ψυχή μου, τι καλά έκανες και ήρθε. Μάμα, το κοριτσάκι μου ήρθε. Τι ωραία σκηνή είναι αυτή, ρε παιδιά. Δεν θα μπορούσε να συμβεί τίποτα καλύτερο, έτσι Τάλια. Μίλτο. Μίλτο. Ναι. Όλα καλά. Συγγνώμη, ήμουν λίγο αφηρημένος. Τεχνικός ίστρος. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κάτσε. Έχω τρεξίματα με τη μάνα μου, δεν σου είπα. Το απόγευμα θα την πάω στο γιατρό. Μπορεί να έχει αρχή Αλσχάιμερ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, σημαίνει αυτό. Ποιος θα τη φροντίζει. Εγώ όλη μέρα τρέχω, η Θάλια το ίδιο. Η μόνη λύση θα είναι να τη βάλω σε κλινική. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι αυτό μου έρχεται να βάρει το κεφάλι μου στα πλήκτρα. Υπομονή, ρε Μίλτο. Τι άλλο να σου πω. Μα δεν το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Δηλαδή, όσο ήταν στο νησί, ήταν μια χαρά. Μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Λες και την έχουν ψεκάσει με υπνοτικά. Δηλαδή, είναι χαμένη στο διάστημα. Άλλα ακούει, άλλα καταλαβαίνει, μπερδεύει τα ονόματα. Δηλαδή, τι να σου πω, θες να βάλει το χέρι του. Μπας και έχει βάλει κανείς άλλος το χέρι του. Τι θες να πεις. Ξέρω εγώ. Με τη Θάλια πώς θα πάει. Πολύ καλά. Πάντως έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Μόνο αυτό σου λέω. Τι θες να πεις, ρε Γιαννάκη. Ότι τα κάνει όλα αυτά για τη Θάλια. Να σου πω, μήπως βλέπεις εκείνο το σύριαλ στο Μέγκα τις Πεθερές. Ναι, πώς το κατάλαβες. Σου φαίνεται. Εντάξει, δεν λέω πολύ καλό, αλλά σου έχει αφήσει κάποια κουσούρια, φίλε. Αυτό το σύριαλ, Μίλτο μου, είναι βγαλμένο από τη ζωή. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Καλά. Βγαλμένο από τη ζωή. Mm. Mm. Βγαλμένο από τη ζωή, ε. Δηλαδή τώρα τι θέλει να μας πει ο ποιητής. Ότι η μάνα μου τα κάνει όλα αυτά επίτηδες για να τρελάνει τη Θάλια ή η Θάλια για να τρελάνει τη μάνα μου. Ή εγώ για να τρελαθώ τελείως και να αρχίσω να παίρνω μουρλόχαπα. Θα το κοιτάς πολύ ώρα ακόμα. Μπορώ να ονειρευτώ χωρίς να με ενοχλείς. Αυτό μια μέρα θα γίνει δικό μου. Φαντάσου τη Μαρκίζα. Το τεχνοπωλείο της Θάλιας. Κοριτσάκι μου, ψισταριά, θα ανοίξεις η θέατρο. Τι τεχνοπωλείο είναι αυτό? Είσαι άσχετη. Και θες να σου εμπιστευτώ και τις 5 πρώτες παραστάσεις μου. 6. Ο Θωμάς. Θωμάς. Παρακάτω. Ναι, είμαι ο Θωμάς, λέω. Ναι, και εγώ τι θες να κάνω? Τίποτα, κλείσε την πόρτα. Ο Θωμάς. Το έχω καταλάβει, αγόρι μου, είσαι ο Θωμάς. Ο Θωμάς που βλέπετε είναι ηθοποιός. Λέμε τώρα. Τι έγινε, καλέ, τι έπαθες? Μίλα. Επειδή σου δώσαμε 2 ατάκες παραπάνω, μου γκάθηκες. Καλά, δεν σας είπε ο Μίλτος ότι θα περνούσα? Όχι. Ή μου είπε. Αχ, την καημένη τη γυναίκα, νομίζω ότι τα έχει χάσει. Κινδυνεύει και δεν μπορώ να τη σώσω. Είμαι ο φίλος του, ο Θωμάς. Έλα, μην το πιάσουμε από την αρχή, είσαι ο Θωμάς. Και έχω ένα συγκρότημα. Τα μπλε πιθήκια. Τι να σου πω, αγόρι μου, περαστικά. Και επειδή έχουμε μία συναυλία. Τα πιθήκια. Τα μπλε πιθήκια. Επειδή λοιπόν έχουμε χτυπήσει μια αρπακτή συναυλία, χρειαζόμαστε το σύνθη του Μίλτου για το δικό μου ταύτισε. Καλά, μίλα όμως αν θέλεις λίγο ελληνικά, γιατί σε λίγο θα χρειαζόμαστε λεξικό για να σε καταλάβουμε. Όλο αυτό που είπες μπορείς να μου το ξαναπείς στα ελληνικά? Είμαι ο Θωμάς. Και δεν είσαι καλά, γι' αυτό και θα σε τρέξω λίγο. Είμαι ο Θωμάς, ο φίλος του Μίλτου, και έχουμε χτυπήσει μια αρπακτή συναυλία. Και χρειαζόμαστε το συνδεσάιζερ του Μίλτου. Και η συναυλία αυτή έχει πάρα πολλά λεφτά, λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Και μου είπε ο Μίλτος να δανειστώ το συνδεσάιζερ του. Αυτό που μοιάζει με πιάνο. Όλο εκείνο το πράγμα. Είσαι σίγουρος, αγόρι μου? Γιατί εμένα ούτε να το ξεσκονίσω δεν με αφήνει. Άλλο εσείς, εγώ είμαι ειδικός. Τι ειδικός, βρε τρομάρα σου, που για να πεις μισή ατάκα υδρώσαμε. Βρε αγόρι μου, δεν έρχεσαι κατά τις 5 που θα είναι εδώ και ο ίδιος? Μα τι λέτε τώρα, καταστράφηκα. Ναι, και θα αρχίσουν να σκούζουν τα πιθήκια. Μήπως δεν σας το πει ο Μίλτος? Εμένα μου το έχει υποσχεθεί. Και τον έχω βοηθήσει σε όλες τις δουλειές του. Δεν θα μ' άφηνε ξεκρέμαστο. Α, μην ανησυχείς. Μόλις ανακαλύψει τι κουμάσι είσαι, θα σε κρεμάσει έτσι κι αλλιώς. Όχι, Θωμά μου. Το παιδί μου δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Εγώ φταίω. Εγώ ξεχνάω. Έχω κάτι μικροπροβλήματα με την υγεία μου, ξέρεις. Έλα, έλα, έλα να το πάρεις να παίξεις τη μουσική σου με τα πιθήκια. Τα μπλε. Εντάξει, μπλε. Έλα, πάμε από εδώ. Πάει το συνθεσάιζερ. Την τουμπάρισε τη γυναίκα των μπλε καθήκη.
Γιατί σου λέει, ποιος είναι αυτός που θα πει ότι το δικό μου παιδί δεν είναι εντάξει. Έστω synthesizer, έλα πάρ' το να τελειώνει. Χτύπησε, βλέπετε, εκεί που πόναγε. Εντάξει. Πίσω το έχω. Πάρ' το σπίτι σου και κρύφτο. Θα συνειδητοποιήσω εγώ πότε θα το φέρεις. Και πρόσεξε κακομοίρου, μην πάθει τίποτα, γιατί δεν θα ξαναδουλέψει στο θέατρο. Γιατί τώρα δουλεύω. Θα σε βοηθήσει η Θάλια. Σε λίγο καιρό κοντζόν θέατρο θα έχει δικό της. Θα σε κλείσω για 5 έργα. Ρίξε τώρα μία προκαταβολή και ύστερα βλέπουμε. Το 50. 200. Γιατί? Για να φυλάξω το σύνθημα. Είσαι τρομερός εκβιαστής. Εσένα πάντως δεν θα σε φτάσω ποτέ. Ας το μορτολαμόγιο. Δεν θες να τις βάλουμε τώρα? Ναι. Θέλω να μας τις φορέσει η μάμα. Θέλω να τις κάνει πρώτα έτσι. Στην εικόνα του Χριστούλη. Ρε τι ευαίσθητη γυναίκα που θα πάρω, ρε. Τάσο γρήγορα. Δεν κρατιέσαι να βάλεις το φαλκά, ε. Ναι, όχι, όχι. Να είναι μια ξαφνική ανησυχία. Το στομάχι μου. Εκεί εδώ, κοίτα, πού έφαγες. Όχι, κάτι τρέχει με μάμα. Στομάχι με ειδοποιεί. Πάμε γρήγορα σπίτι, πάμε. Πρόσεχε πως μου μιλάς, εντάξει. Δεν ξέρω που είναι, λίγο όλη μέρα. Θα μιλάω και θα φωνάζω στο τέλειο. Μάλλον πρέπει να πάω στο δωμάτιό μου. Αγρίεψαν τα πράγματα. Μα τι έπαθαν. Άστους αυτούς, θα μάθεις σε λίγο. Εμένα δες, πώς θα πάω. Άντε, φεύγω τώρα. Αντιφάς τη γυναίκα, αλλά έννοια σου και πίσω έχει αχλάδα την ώρα. Μητέρα, ήσουν εδώ συνέχεια. Ναι, παιδί μου, εδώ συνέχεια. Πού να πάω, εδώ και με παρέα χάνομαι. Λείπει το synthesizer. Το σύνθι. Όπα. Synthesizer. Λείπει. Α, ήρθε ο φίλος ο Θωμάς και το πήρε για να πάει να παίξει μουσική στα μπλε πυθίκια. Α, εντάξει. Τι λες ρε μάνα. Τι λέω, τα μπέρδεψα πάλι. Λοιπόν, ήρθε ο φίλος ο Θωμάς και το πήρε το synthesizer για να παίξει στη συναυλία στα μπλε πυθίκια. Συγγνώμη, θες να με τρελάνεις. Ποια συναυλία, ποιος Θωμάς, ποια είναι τα μπλε πυθίκια. Θάλια! Ναι, τι... Νερό! Έλα, παιδί μου, ηρέμησε. Σκέψου τα νεύρα σου. Πες μου ήρεμα, ήρεμα, τι έγινε. Τι έγινε, έτσι. Εγώ δεν ξέρω κανένα Θωμά. Κλέφτης ήταν. Τι είπες, κλέφτης. Συγγνώμη, ξέρεις πόσο κάνει αυτό το μουσικό όργανο. Ποιο μουσικό όργανο, πήρα κι άλλο. Αυτό ρε μάνα, το συνδεσάιζερ που μας κλέψανε. Ξέρεις πόσο κάνει. Πόσο. Τον περασμένο μήνα το ξεπλήρωσα. Συγγνώμη, παιδί μου. Νόμιζα ότι μου το είπες το πρωί και ξέχασα να. Στο ξέχασα, πω. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, ρε μάνα, τι συγγνώμη. Νεράκι κανείς. Ηρέμησε, μωράκι μου, θα πάρουμε άλλο. Τι άλλο, ρε Θάλια, 2 χρόνια δεν πήγαμε διακοπές για να το πάρουμε. Τι έκανες, ρε μάνα, πάλι, τι έκανες. Έπρεπε να την πάμε στο γιατρό από την πρώτη ένδειξη. Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω. Είχε που είχε την καρδιά της. Ακούς τώρα τι λες. Επειδή η μαμά σου έχει την καρδιά της, δεν θα την πας να την εξετάσουν για τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή. Κοφιέρο δηλαδή τώρα, άμα χτυπήσει ζάχαρο 400, τι θα πεις. Α, δεν την πας στο γιατρό, θα τη στεναχωρήσω και την καρδιά της. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Έχεις δίκιο, ρε αγάπη μου. Καλά που είσαι και εσύ και με συνεφέρεις. Τι θα κάνω τώρα με τη μάνα, με το synthesizer. Α, πάρω την αστυνομία. Πάρε παιδί μου ένα γιατρό να την πάμε να δούμε τι έχει. Το σύνθι θα κοιτάζουμε τώρα ή τη μητέρα. Αύριο θα την πάμε στο γιατρό. Σήμερα είμαστε εμείς εδώ. Δηλαδή τι άλλο μπορεί να συμβεί. Παρακαλώ. Όχι, Βασιλική δεν είναι σύζυγός μου, η μητέρα μου είναι. Ορίστε. Τι έγινε. 6 όργανα γυμναστικής. 3 μασαζοκορσέδες. 7 τηγάνια. 100 πάτους παπουτσιών. Τι να τους έκανε 100 πάτους παπουτσιών. Δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου, αν είναι ανατομική. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ακυρώστε την παραγγελία. Η μητέρα μου, ξέρετε, είναι άρρωστη. Α. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Α, να σας ρωτήσω. Συνθεσάιζερ έχετε. Κρίμα. Κρίμα. Την άλλη φορά, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Δεν θα το πιστέψεις. Τι.
Η μάνα παράγγειλε την Άρτα και τα Γιάννα από την τηλεόραση. Δηλαδή, ευτυχώς που τους φάνηκε υπερβολική η παραγγελία και πήραν να επιβεβαιώσουν οι άνθρωποι. Ας είναι καλά. Αυτοί καλά θα είναι. Εμείς δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Τίποτα. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Η μάνα το χάσε, ρε παιδί μου. Και όπως πολύ σωστά έχεις πει, πρέπει να μας γράψει το σπίτι και το χωράφι πριν έχουμε χειρότερα. Θυμάσαι που είχες πει αυτή τη σοφή κουβέντα, ε? Θυμάμαι. Δώσ' μου 5 λεπτά θέλω. 5 λεπτά να συγκροτηθώ. Όσο δες, αγάπη μου. Όσο δες. Πανέμορφες είναι. Μπράβο, παιδιά μου. Κύριε Βασιλική, θέλουμε να μας τις φορέσετε εσείς. Όχι τώρα, Τάσο μου. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Μαμά. Την έκανα πάλι την κουταμάρα μου. Μαρούσκα μου, τα χάνω. Ήρθε κλέφτης μέσα στο σπίτι μου και εγώ του άνοιξα διάπλατα την πόρτα και του έδωσα στο χέρι το πιάνο του παιδιού. Α, τον αλήτη! Πού τον αμορέ να τον πατήσω κάτω? Άμα ξέραμε θα τον πατούσαμε κι εμείς κάτω, αγόρι μου. Αχ, Τάσο μου, έχει πολύ δυνατά χέρια. Άμα τον βρείτε θα τον δείρει αυτός. Μπα, εδώ είναι το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Ήρθαμε να δείξουμε στη μάμα τις Βέρες. Δικιά μου, τι έμαθα, σας ξαφρίσανε? Δεν βαριέσαι, μωρέ, εντάξει. Ας είναι καλά η μαμά. Ελπίζω να τα πάρω από την ασφαλιστική και να πάρω ένα άλλο. Αύριο το πρωί μπορούμε να πάμε μαζί στην τράπεζα και να σου δώσω κι εγώ από το δικό μου κομπόδεμα. Εντάξει. Έχετε και κομπόδεμα? Όλα τα καλά μαζί. Η μάμα μάζευε τη σύνταξή της για το εγγόνι του Μίλτου. Όταν κάνει. Θα κάνει. Έχει μπει στο πρόγραμμα, μητέρα. Καλά, κάτσε να ξεχρεώσουμε πρώτα το σπίτι. Να σε ρωτήσω, τηλεόραση βλέπεις? Κάνω και τίποτα άλλο, δεν έχω να πάω πουθενά, αγόρι μου. Μήπως αγόρασες κάτι από αυτά που διαφημίζουν, κάτι ξανθιές με τσίχλα στον εγκεφαλό? Εγώ? Όχι, παιδί μου. Αλλά πολύ θα ήθελα κάτι ανατομικούς πάντως για τα παπούτσια μου. Να τι πάτε. Εγώ κάποτε αγόρασα ένα πιστολάκι για τα μαλλιά. Δώρο για τη μαρούσκα μου. Τάσο μου. Τα ξεράσω. Λοιπόν, μητέρα, αύριο θα πάμε σε έναν ειδικό γιατρό. Ειδικό? Μπορείς μια φορά να μην ανακατευτείς τα οικογενειακά μας. Όλα πια πρέπει να τα ξέρεις. Μα η Μαρούσκα είναι η οικογένειά μας, Θάλια. Με συγχωρείτε, μητέρα, αλλά κάποια πράγματα είναι πολύ προσωπικά. Γυναίκα, το δελτίο καιρό ανακοίνωσε βαρύ και ασήκωτο καιρό. Πάμε να σε κεράσω λουκουμάδες. Ντά, να πείτε κι εσείς τα οικογενειακά σας. Γεια σου, μάμα. Θα αργήσω να έρθω. Καλά, παιδί μου. Την πρόσβαλες. Πράγμα που έπρεπε να το κάνεις εσύ κανονικά. Μην τη μαλώνεις, Μίλτο μου. Δεν το είπε για τη Μαρούσκα, αλλά για τον Τάσο, ε? Πώς με νιώθετε, μητέρα? Μπορεί να έχεις και δίκιο. Σωστά. Ο Τάσος δεν χρειάζεται να ξέρει όλα μας τα οικογενειακά. Κάτσε να παντρευτούν πρώτα και μετά. Λοιπόν, εγώ πάω να ξαπλώσω λίγο, γιατί νιώθω έτσι μια κόπωση. Είμαι και λίγο σφιγμένος. Πετάει και το μάτι μου. Αν μπορείς να ανέβεις πάνω, να μου κάνεις λίγο, ξέρεις, μασαζάκι, να με πατήσεις. Ό,τι θες, αγάπη μου. Μητέρα, φεύγω. Θα κλείδωσω, αν θες τίποτα, χτύπα την πόρτα, ε. Όχι. Να του κάνεις καλό μας, κόρη μου. Το καλύτερο, μητέρα. Κάτι σοβαρό πρέπει να έχω, το αισθάνομαι. Πού έβαλα το πλεκτό μου? Αυτή η σουπιά η Θάλια ήταν πολύ κοντά στην επιτυχία. Όχι μόνο έκανε τον Μίλτο να πιστέψει ότι η κυρία Βασιλική είχε αρχίσει να τα χάνει, τον έβαλε να ζητάει και τους τίτλους και από το οικόπεδο και από το σπίτι. Και όπως καταλαβαίνετε, ο γιατρός που θα την τρέχανε δεν ήταν άλλος παρά νευρολόγος. Τι γιατρός ήταν αυτός, παιδί μου? Γυάλισε το μάτι του. Και περίεργος. Με ρωτούσε τι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Ποια ήταν η αγαπημένη μου κούκλα? Πού να θυμάμαι εγώ αν είχα κούκλα? Έτσι είναι αυτή η εξέταση, μάνα. Ανάκριση ήταν αυτό. Και για σένα με ρωτούσε. Άσε που μπέρδεψα την ημερομηνία γεννήσεώ σου. Τι να σκέφτηκε ο άνθρωπος? Μάνα, και να ξεχνάει πότε γεννήθηκε ο γιος της. Δεν παρεξηγεί, μητέρα. Μην ανησυχείτε. Εδώ είναι το ανατολικό φλοκ. Τι κάνεις, μανασκάκι? Μέσα στην κουζίνα έπλαινα πιάτα. Όλα καλά, με γιατρό? Θηρίο, η μάνα, θηρίο. Με φόρτωσε ένα σωρό χάπια ο Θεόφοβος. Βιταμίνες είναι, μητέρα. Για να δω. Εκτός από το δημοτικό έχεις τελειώσει και γιατρός? Για άστε να δω, θα τα κάνω να τα φάει. Κρυφοκομούνι εσύ.
Εδώ λένε για Αλτσχάιμερ. Αμάρε, Μαρούσκα. Τι είναι αυτό? Τίποτα, ρε μάνα. Είναι ένας όρος έτσι περίεργος που το χρησιμοποιούν οι γιατροί. Πήγαινε, φτιάξε ένα καφεδάκι, άντε. Αμέσως. Μήπως έχω κάτι σοβαρό και μου το κρύβετε? Όχι, ρε μάνα. Αυτά τα χάπια είναι βιταμίνες για τον οργανισμό, για να δυναμώσει. Θα στα θυμίζει και η Θέλια να τα παίρνεις, ε. Φυσικά. Αυτό το φυσικά έκρυβε μια δόση κακίας, δεν νομίζετε? Η Θάλια έβαλε πλώρη για το τελευταίο χτύπημα. Μόλις έφυγε ο Μίλτος για τη δουλειά, φώναξε αυτό το βλήμα να κάνει τη ζημιά. Θα τη δηλητηριάσεις? Είπα μόνο για την τέχνη, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δυναμωτικά είναι. Μήπως είναι επικίνδυνο? Όχι, βρε, δυναμωτικά είναι. Καλό θα τη κάνετε, θα σας το χρωστάει. Πού να φας τη γλώσσα σου, αφού δεν έχει υπογράψει ακόμα τα χάδια του σπιτιού. Μα τώρα βέβαια και να μην το κάνει. Η κληρονομιά περνάει μέσα στο παιδί. Δηλαδή στην αντρούλη μου. Παγωμένο νερό, μάμα! Ναι, παιδί μου. Τι θες εσύ εδώ? Δεν είπες θα πας στον αραβανιάρι σου? Τώρα, θα φύγω. Να πάω πρώτα λίγο νερό στη μάμα. Κοίτα κάτω πρώτα, μωρή. Κάτω, κοίτα. Ποιος παίρνει αυτά τα χάπια? Πολύ περίεργη δεν είσαι, φιλενάδα. Από μένα έπεσε. Έχω αϊπνίες τώρα τελευταία και ο γιατρός μου γράψει ξυπνοτικά. Τα άμα θα παίξω, δεν τα χρειάζομαι πια. Τα ξέρω αυτά τα χάπια. Γαϊδούρι κοιμίζουνε. Και η Σουζάνα γαϊδούρι, τι θες τώρα? Αν δεν τράβε κορτσάκι με το νερό στη μάμα. Πω, τι σου βγαίνει όμως, ε. Έτσι. Ρώσικο γατί, Μαρούσκα. Έβαλα όμως κι εγώ το χεράκι μου, έτσι, όχι να το πενευτώ. Πού πάτε, μητέρα? Εδώ μέχρι την εκκλησία έχουν και πανηγύρι. Θέλετε να έρθετε? Πανηγύρι, τέλεια! Θα ήταν τέλεια, αλλά έχουμε να μελετήσουμε ένα ρόλο. Καλά, ελάτε να ανάψετε ένα κεράκι και φεύγετε πίσω. Θα ανάψουμε το βράδυ. Καλά, όπως νομίζετε. Πάω, κόρες μου. Γεια σας. Μητέρα! Κάτι ξεχάσατε? Το χάπι μου. Τι αφηρημένη που είμαι. Ελάτε. Ορίστε. Στην υγειά σας. Πάω, κόρες μου, τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, μητέρα. Να προσέχετε. Πάμε τώρα, παπά, να πίσω. Να πάω και πού να ψάξω? Πάμε πάνω, βρε αγάπη μου, ψάχνει και αστυνομία. Δεν φτάνει η αστυνομία, πρέπει να πάμε κι εμείς να χωριστούμε να ψάξουμε. Να και ο James Bond, τη Ρωσία με αγάπη. Θες το παίξει λαγωνικό, κοπέλα μου, άντε τραβά πάνω. Σταματήστε, ρε παιδιά, ντροπή. Αυτή άρχισε. Εσύ συνέχισες. Όταν έφυγε, πού σου είπε ότι πάει? Στην εκκλησία. Ωραία, πάμε μέχρι εκεί. Και η Νικολούλη, από εκεί θα άρχιζε. Μπράβο, ρε Τάσο. Εκεί θα πάμε. Μπράβο, Τάσο, μπράβο. Τι καθόμαστε, πάμε. Σιγά, μην την ξυπνήσουμε απότομα. Μαμά! Μάμα! Κυρία Βασιλική! Με το συμπάθειο, ρε παιδιά. Ήρθατε να ανάψετε κεράκι? Ήρθαμε να σας βρούμε, μητέρα. Νύχτωσε. Νύχτωσε? Είσαι πάνω από 5 ώρες εδώ, μάνα. 5 ώρες? Θυμάσαι τι έγινε? Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι νίσταζα. Α, είδα και ένα ωραίο όνειρο. Ότι μου έκανε καντάδα ο πατέρας σου. Τη έγνεφα μακαρίτη σου. Θάλια! Έλα. Έλα, μάνα, πάμε σιγά σιγά στο σπιτήρι. Ναι, παιδί μου, ναι. Άρε, μάνα. Άρε, μάνα. Την τσάντα μου, Μαρούσκα. Τα μάμα την πήρα.
είναι. Κοιμάται. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς έγινε αυτό. Εμένα με συμπαθάτε. Πάω να την πέσω γιατί είμαι κομμάτια. Έγινε, ρε Στάσο. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Αν χρειαστείτε κάτι, τηλέφωνο και έρχομαι σφεντόνα. Έγινε, να είσαι καλά. Καλή νύχτα. Καλή θα μου. Καλή. Σ' αγαπάει, ε. Κι εγώ τον αγαπάω. Δεν πάμε να κοιμηθούμε τώρα, κοντεύει 12. Οπ. Ποιος είναι τέτοια? Ναι. Καλησπέρα, Μίλτο. Παπαδάκη εδώ, σε ξύπνησα. Όχι, όχι, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε, τι κάνει η κυρία Πόπη? Αυξάνεται, αυξάνεται. Ήθελα, συγγνώμη που σε παίρνω τέτοια ώρα, τώρα ξεπέρδεψα με τις δουλειές. Ήθελα να σου πω αύριο το πρωί να έχεις το νου σου, γιατί θα σου έρθει courier. Για καφεδάκι? Τα χαρτιά του σπιτιού και του κτήματος σου στέλνω. Καλά, γιατί δώσει βιάση? Όταν φέρω τη μάνα, τα παίρνω. Μα η Θάλια με έχει ταράξει τα τηλέφωνα. Τα χαρτιά και τα χαρτιά. Βιαζόταν πάρα πολύ. Μάλιστα σου βρήκα και αγοραστή. Αγοραστή? Από το Σουδάν, ένας χωριανός. Ήρθε πίσω και έψαγνε σπίτι. Επειδή η Θάλια φαινόταν αγχωμένη με το αν θα πουληθούν ή όχι, πήρα το θάρρος να του δείξω το σπίτι. Δίνει καλά λεφτά, μην το χάσουμε. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, δεν θα κάνετε τίποτα αν δεν σας πω εγώ. Μα η Θάλια. Ακούσατε τι σας είπα, αφήστε τη Θάλια. Αν δεν σας πω εγώ, δεν θα κάνετε τίποτα. Λοιπόν, θα σας πάρω εγώ αύριο τηλέφωνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Μιλτό μου. Καληνύχτα. Κάποια θα περάσει πολύ άσχημο βράδυ. Θαυμάσια. Πήρες τηλέφωνο τον κύριο Παπαδάκη? Παπαδάκη. Παπαδάκη, Παπαδάκη. Θύμησέ μου. Ο δικηγόρος της μητέρας μου. Α, ναι. Μου είπε η μαμά σου να τον πάρω για κάτι χαρτιά. Τι χαρτιά? Πού να ξέρω εγώ, βρε αγάπη μου. Μου είπε να τον πάρω και να του πω να βιαστεί. Εγώ ότι μου είπε η μαμά σου έκανα. Θαλιά, αφήνεις αυτό το αθώο υφάκι. Τι σε πιάνω? Εδώ μέχρι αγοραστή βρήκε ο άνθρωπος. Για ποιο πράγμα? Για το χτήμα και το σπίτι. Θα πέρασε, θα το είδε και θα του άρεσε. Πολλοί πάνε διακοπές, τους αρέσει το μέρος και αγοράζουν εξοχικό. Που το περίεργο. Το περίεργο είναι ότι και εσύ στην αρχή ενδιαφέρεσαι να πουληθούν αυτά. Γιατί θέλει να πάρει την αποθήκη. Στην κουζίνα, εσύ. Εμένα, διαταγές μου δίνει μόνο η μάμα. Σκύλα. Άκουσες πως μου μιλάει, έτσι. Σκάσε. Λέγε. Είπε στη μάμα ότι εσύ θα πάθεις τα νεύρα σου επειδή δεν έχεις χρήματα να αγοράσεις μια αποθήκη για να την κάνει θέατρο. Και η μάμα, για να σε σώσει από τον νευρικό κλονισμό, είπε να πουλήσει και το χωράφι και το σπίτι για να πάρεις την αποθήκη. Πριν τη βάνα φράπα. Μπάρμπα. Αυτή. Ψέματα, λέει ψέματα. Ψέματα γιατί με ζηλεύει, γιατί δεν κατάφερε να γίνει στην πατρίδα της τοπιός. Γιατί κατάφερες εσύ? Και σήμερα έδωσε στη μάμα υπνοτικά χάπια. Όχι, ρε παιδιά. Υπνοτικά, ρε Θάλια. Τι Σουζάνα είναι? Ήθελε να την τρελάνει τη μάμα. Μάζεψέ τα και φύγε. Άκουσες τι είπε. Μάζεψέ τα και φύγε. Θάλια, σε σένα το είπα. Μάζεψέ τα και φύγε. Να πάω πού? Στον Αγύριστο. Ακούω σου πω εδώ μουσική τη δεκάρα. Αν δεν ήμουν εγώ και στο Λονδίνο δεν τα σπούδαζε, θα ρωτήσω τον Μπραχάμι δεν τα πήγαινε. Με τα λεφτά του πατέρα μου έγινε ό,τι έγινε. Και αν δεν ήταν ο πατέρα μου, δεν θα παίρνω αυτό το σπίτι. Ωραία λοιπόν. Μαρούσκα πήγαινε ξύπνα τη μητέρα μου και πάμε σε ξενοδοχείο. Αύριο το πρωί με το πρώτο αεροπλάνο πάμε στο χωριό. Να φύγουμε μακριά. Δεν θέλω να την ξαναδώ. Πάρε και τα χάπια σου. Σου έφερα λίγα φρούτα, μας τα έφερε η Νίτσα. Δεν έχω όρεξη. Φάε λίγο, βρε αγόρι μου. Εδώ και ένα μήνα όλο καφέ και τσιγάρα είσαι. Καλά είμαι. Αυτά τα μούτρα θα έχεις το βράδυ στο τραπέζι? Θα φορέσω τα καλά μου. Χαμογέλασε λίγο, βρε αγόρι μου. Γάμους έχουμε. Στο τραπέζι θα είμαι μια χαρά, στο υπόσχομαι. Να σου πω κάτι. Εγώ μια φορά την έχω συγχωρήσει. Τι φταίει και αυτό το κακόμοιρο? Έβλεπε τις άλλες που είχαν παραστάσεις, θέατρα, σύριαλ και ζήλευε. Τι λες, ρε μάνα, τώρα? Εδώ πήγε να σε ξαποστείλει. Όχι και να με ξαποστείλει. Δεν μου ρίξε και φόλα. Ικανή ήταν και γι' αυτό. Την αγαπάς?
αγαπάει, την αγαπάει. Και γι' αυτό πρέπει να δράσω. Γεια σου, αγόρι μου, να ζήσεις. Να ζήσεις, να ζήσεις. Ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς. Και στα δικά τους ηλεύθεροι. Ναι, τι να σου πω. Τι καστονιά το καφενές. Η ώρα η καλή, αγόρι μου. Είναι καλό κορίτσι, Μαρούσκα. Να είσαι καλά, κουμπάρε. Πάλι καλά που πήρες τηλέφωνο και το Μίλτο, γιατί τώρα, κύριε Βασιλική, μας ήταν στα θυμαράκια. Κρίμα όμως για το Μίλτο. Χτες μου ζήτησε να βάλω μπροστά το διαζύγιο. Αλήθεια, κανένα νέο από τη Θάλια? Μπα, από ό,τι μου είπε η Μαρούσκα, έπαιξε ένα θέατρο της συμφοράς για να βγάλει μερικά χρήματα. Προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο το Μίλτο, αλλά πού αυτός. Να σου πω, ρε κουμπάρε, άσε τα χαρτιά για λίγο παραπέρα. Κάτι έχει στο μυαλό της, κύριε Βασιλική. Δηλαδή? Θα δεις. Άντε βίβα! Άντε στην υγειά σου! Άντε η ώρα η καλή! Γεια σας! Γαμπρός μας είναι ήλιος, κι η νύφη μας σελήνη, και η κουμπάρη ξακουστή, και η κουμπάρη ξακουστή, πάνω στη Μυτιλίνη, πάνω στη Μυτιλίνη. Να ζήσετε, να ζήσετε και να χιλιοχρονίσετε. Να ζήσετε, να ζήσετε και να χιλιοχρονίσετε. Να κόψουμε το γαμοπούλικο τώρα, να το μοιράσουμε. Η μάνα μου μου άφησε 2 λίρες για να τις δώσω στα 2 μου παιδιά. Μπορεί ο Θεός να μου έδωσε μόνο 1 γιο, αλλά εγώ λέω ότι έχω και 1 κόρη. Για σένα. Μάμα, μάμα, σε ευχαριστώ πολύ. Να ζήσετε, κόρη μου. Και εσύ, Μίλτο. Μίλτο, θα με δώσεις το γαμπρό, ε? Θα με δώσεις το γαμπρό σαν αδελφός. Το συζητάς και βέβαια. Αλλά θέλω να είσαι στο γάμο χαρούμενος, όχι μουτρωμένος. Χαρούμενος θα είναι, Μαρούσκα, χαρούμενος. Βέβαια. Έλα εδώ στο δικιά σου, να την προσέχεις. Καλύτερα για το ταξί μου. Απλά. Πάμε, πάμε να κάνεις το καθήκον σου. Ήρθε να παρακολουθήσει το μυστήριο. Και ως συνήθως, οι κοτσομπόλες έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Πού είναι η Θάλια, γιατί δεν ήρθε να δεις που θα χωρίσανε? Βιάστηκαν όμως. Γιατί, θα δείτε σε λίγο. Ρε, κατεβάστε με, βρε! Θα κεράσω! Θα κεράσω! Μην τα που κάνω ούζο το βράδυ! Κατεβάστε με, βρε! Κατεβάστε με! Σας έταξα! Και το χρέος του κουμπάρου, ξόφλησα! Νομίζεις! Όταν με το καλό θα γίνεις και νονός, 100 μπουκάλια θα κεράσεις! Ας γίνω! Άντε!
χωρώ τώρα. Άντε, πάρε την υφούλα. Έλα, θα σου με την ύφη. Πόσο ούζο έχεις πια? Όσο χρειάζεται για να γλεντήσω. Κατάλαβα, ολόκληρο τα μουστακτήρια. Άμα δεν θες να χορέψεις με τη Μαρούσκα, πάρε κάποια άλλη. Δεν θέλω να χορέψω με καμία. Πάρε την κοπέλα που μόλις ήρθε. Ρε κόλλημα, αφού σου λέω δεν θέλω να χορέψω. Μα αυτή σίγουρα θα χορέψεις. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Σε ευχαριστώ που έκανες το γιο μου να χαμογελάσει. Πάρε! Τι είναι αυτό, βότκα? Νιέτ, ούζο! Να ζήσετε! Σε αγαπώ. Έλα, έλα, αφήστε τα σιροπιάσματα, καλέ, πάμε να χορέψουμε! Άντε, 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 πάρε να χορέψουμε! Στου μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά. Πεθερές 7.